Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία μέρα μεταγραφών, ημέρα ΠΑΟΚ παραδοσιακά. Και έχουμε πολλά και διάφορα τα οποία πρέπει να επαναλάβουμε για όσους τώρα συντονίστηκαν εδώ στον Λίμπερο. Μια και υπάρχουν αποφάσεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ, υπάρχουν αφίξεις και λογικά θα υπάρξουν και ανακοινώσεις, γιατί τότε κλείνουν μεταγραφές όταν ανακοινώνονται. Εδώ άλλωστε πήρε το αεροπλάνο, πήγε, προσγειώθηκε και γύρισε χωρίς να υπογράψει. Τον κάτσε, τι πάει, δεν είναι, είναι άδικο. Άδικο είναι, γιατί δεν είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, οι μεταγραφές κλείνουν όταν ανακοινωθούν τα ιατρικά, αυτά. Μέχρι στιγμής μιλάμε για προφορικές συμφωνίες και θα τα θυμίσουμε, γιατί μπορεί να χαθεί και πάλι η μπάλα από πλευράς ΠΑΟΚ, έτσι όπως κινείται το πράγμα. Ωραίο και αυτό. Στον ΠΑΟΚ το μόνο που λείπει είναι ένας προπονητής για τους εκτός αποστολής. Καλό και αυτό. Κράτα το. Γιατί παίρνεις, δεν έφυγε κανείς προς το παρόν για άλλη μια φορά. Αλλά 31 Ιανουαρίου έχουμε, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, έχουν οριστικοποιηθεί κάποια πράγματα προφορικά, να τα επαναλάβουμε, γιατί για άλλη μια φορά, όπως λένε, το αφεντικό τρελάθηκε και παίρνει ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται παίρνει. Χθες ο ΠΑΟΚ συμφώνησε για το καλοκαίρι με τον Χατσερίδη. Γιατί το ξεχάσαμε, αλλά μπορεί να είναι και ο πιο ακριβώς από όλους. Και το πιο γνωστό όνομα και ο πιο έμπειρος κτλ. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, αλλά χθες ξεκίνησε όλο το σκηνικό αυτό με τον Χατσερίδη για το καλοκαίρι και μετά. Ένα αυτό. Ακολούθησε, μια και μιλάμε για τα στόπερ, η απόκτηση, η συμφωνία για έναν νεαρό Βόσνιο, τον Μιχόγεβιτς, για μια περίπτωση Τσίμιροτ. Είναι πάρα πολλές οι ομοιότητες σε ηλικία, σε ομάδα, σε εθνικότητα. Είναι άλλη θέση, βεβαίως. Πάρα πολύ καλά στοιχεία για την ηλικία του. Στα 21 είπαμε. Συμφώνησε με την Σεράγεβο ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής έρχεται σήμερα για να ανακοινωθεί. Είναι μια λύση, μια περίπτωση και για το παρόν και για το μέλλον, για το χώρο της άμυνας. Παίζει και χαφ, αλλά μιλάμε κυρίως για κεντρικό αμυντικό. Άρα, για τη θέση αυτή μπορούμε να πούμε ότι αυτές είναι οι δύο λύσεις. Ναι, υπάρχει και τρίτη όμως. Υπάρχει και τρίτη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει για να αποκτήσει και αναμένεται πλέον στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Εδώ βέβαια αυτή η υπόθεση συνδυάζεται με τον Μουλέν, με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή της Λέγκια. Ο ΠΑΟΚ έκανε τις προσπάθειες παράλληλα για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στα χαφ κυρίως, γιατί ο Κουρμπέλης παίζει και στην άμυνα, γι' αυτό το είπα, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι παίζει στα χαφ. Έγιναν παράλληλα αυτές οι δύο προσπάθειες και οι δύο διαπραγματεύσεις. Ευτυχώς ήταν εδώ ο Σαββίδης αυτό το διήμερο και έγινε ό,τι έγινε στο τέλος. Οι δυσκολίες με τον Κουρμπέλη πήγαιναν μέχρι τα ξημερώματα. Μία ο Παναθηναϊκός, μία ο ποδοσφαιριστής. Προφανώς δεν έπρεπε να ρισκάρει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ. Έπρεπε οπωσδήποτε να αποκτηθεί χαφ. Προχώρησε η υπόθεση με τη Λέγκια. Με 1,3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τους Πολωνούς για να αποκτήσει τον 28χρονο Γάλλο Τιμπό Μουλέν, πρώην συμπαίχτη του Πρίγιοβιτς στην πολωνική ομάδα. Και έκλεισε νωρίς αυτή η συμφωνία, έκλεισαν τα εισιτήρια, έρχεται ο Μουλέν. Μετά από τη συμφωνία αυτή προχώρησε και του Κουρμπέλη. Κάποια στιγμή τα ξημερώματα έπρεπε να αποφασιστεί αν τώρα που συμφωνήθηκαν όλα προφορικά με τον Κουρμπέλη και από τον Παναθηναϊκό με 1,6 εκατομμύρια και με τον Κουρμπέλη και με τους τρεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που θα
μετακομίσουν τελικά στην Αθήνα, αν θα δίνονταν άκυρο στο Γάλλο. Όχι, είπε ο Σαββίδης, και οι δύο θα αποκτηθούν. Έρχονται λοιπόν και οι δύο, έρχεται και ο Μιχόγεβιτς, θα έρθει και ο Χατζηρίδη, και ο Χατζηρίδης, και οι Λευτοί πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα μαζί με τους υπόλοιπους για τον ΠΑΟΚ, που φωνάζει όσο πιο δυνατά μπορεί ότι βεβαίως το θέλουμε αυτό το πρωτάθλημα, και όχι μόνο το πρωτάθλημα, θέλουμε τίτλους και για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν γίνονται μεταγραφές για 3 μήνες και για 4, γίνονται μεταγραφές για πολλά χρόνια. Αυτό είναι όλο το σκηνικό. Τι να πει κανείς, ακούω απόψεις και για το ότι πώς γίνονται αυτά και στο τέλος ο ΠΑΟΚ τους παίρνει όλους. Έρχομαι όλα να τα πω σε λίγο. Ακούω, ναι, για το ΒΟΑ θα μας πεις. Θα μας πει το ΒΟΑ, τον περίμενα εγώ το ΒΟΑ χθες με αγωνία και το είδα να απογράφει στον Όφη και δεν λένε τίποτα. Να γίνονται αυτά στον ΠΑΟΚ, να φωνάζετε, να ουλιάζετε. Δεν λένε τίποτα. Φιάσκο, είπαμε. Εσείς, άμα είναι. Πήρες κανακούδι. Άμα είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ, θα λέγατε μπράβο που δεν πήρε τον ΒΟΑ το κουτσό. Πήρες κανακούδι. Φιάσκο, γράψαν οι έγκυροι δημοσιογράφοι του Άρη. Πήρες τον άρρωστο αυτό Αριανό, Πέτρο κανακούδι. Όχι, παίρνω τους ΠΑΟΞίδες και τους κάνω Αριανούς. Τι να πει κανείς και τι να μην πει. Τι να πει. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει να πει είναι ότι ενισχύεται ο ΠΑΟΚ σε τεράστιο βαθμό. Μόνο αυτό μπορεί να πει κανείς. Για όλα τα άλλα, για χειρισμούς, για μεθόδους, για αποτελεσματικότητα, για αποχωρήσεις και τα λοιπά που δεν γίνονται, ας πρόσεχαν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός που πληρώνει, όπως αποδεικνύεται για μια φορά, πάρα πολύ καλά, το ότι οι υπόλοιποι δεν κάνουν τόσο καλή δουλειά τους είναι δικό του πρόβλημα επίσης. Εκείνος αποφασίζει για όλα. Εκείνος αποφάσισε να δώσει τόσα χρήματα και πάλι το χειμώνα, την τελευταία στιγμή, για να πάρει όσους περισσότερους μπορεί. Και αυτός αποφασίζει και για όλα τα υπόλοιπα και για την αναποτελεσματικότητα σε άλλα θέματα, με τις αποχωρήσεις και το ότι το ρόστερ, ο Λουτσέσκου ζητά να είναι 24 ατόμων και θα είναι καμιά 35 αριά. Έστω και έτσι, πάνω από το... Σήμερα είναι η μέρα μεταγραφών, okay. Από και πέρα έρχονται παιχνίδια. Με αυτά και με αυτά και με τον ενθουσιασμό που επικρατεί, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει στον αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ. Πόσοι θα πάνε, πόσοι θα μπουν, πόσοι θα χωρέσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί δεν γίνεται το πράγμα να κριθεί στα χαρτιά και εκτός γηπέδων. Λοιπόν, μηνύματα δικά σας γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Μηνύματα με χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένο και ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές στο 2310-287-888. Βεβαίως, 31 Ιανουαρίου και 31 Αυγούστου ημέρα ΠΑΟΚ παγκοσμίως έχει καθιερωθεί για τις μεταγραφές. Καλημέρα, γράφει ο φίλος ο πρώτος 022. Βγάλε έξω τους άλλους δύο και βάλε μέσα τσατσαρό, σημειώνει ο φίλος ο 022. Για όλα όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ και σήμερα. Συγγνώμη, είπες αν γινόταν στον ΠΑΟΚ αυτά. Με τον ΒΟΟ. Ναι. Έτσι δεν λες μια ζωή. Αν ήταν αυτά εδώ, αν η προπαγάνδα τι θα έλεγε. Βγήκε ο μάνατζερ του και είπε συμφωνήσαμε με τον Άρη. Αν. Δεν είπαμε αν. Βγήκε ο ίδιος ο μάνατζερ του. Και τον πήρε και μετά τον πούλησε. Όπως πήρε τον Παπαδόπουλο. Τι είναι αυτός ο Όφι τέλος πάντων, ο διαλυμένος. Αυτό κάνει ο Όφι. Που παίρνει παίκτες. Θα σου πω ακριβώς τι κάνει ο Όφι. Ο Όφι τάζει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να εκπληρώσει, όπως τα 150 που έδωσε στο ΒΟΟ. Περνάνε 2 μήνες. Αντιλαμβάνονται ο Κουσκουνάς και οι υπόλοιποι ότι παπά τους πούλησαν και κάνουν προσφυγές. Κάνει λοιπόν μια απέλπιδα προσπάθεια ο Όφι, μπας και ανέβει τώρα.
Πήγε, έδωσε λεφτά τα οποία είναι αδύνατο να δώσει. Έτσι λες εσύ. Και έτσι λέω εγώ. Έτσι λες εσύ. Εκτός αν τους έστειλες τίποτα εσύ. Ο παίκτης που υπογράφει θα τα πάρει τα λεφτά του. Τι? Ο παίκτης όταν υπογράφει θα τα πάρει τα λεφτά του. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε με καθυστέρηση θα τα πάρει τα λεφτά του. Πώς θα τα πάρει ακριβώς? Θα τα πάρει, ρε φίλε. Όλοι οι παίκτες ό,τι υπογράφουν τα παίρνουν. Έχεις δει κανένα εσένα να χάνει λεφτά? Ναι. Ποιο να? Τους παίκτες του Ηρακλή. Α, τους παίκτες του Άρη. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι εντάξει. Αυτό θα γίνει με τον Όφη. Ή θα ανεβεί ή θα διαλυθεί. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Ήδη έχει 10 προσφυγές. Βγάζεις μια ανησυχία, βγάζεις ένα άγχος, ενώ δεν πρέπει. Άρησες. Τι άγχος βγάζω? Κανένα άγχος δεν βγάζω, ίσα. Το αντίθετο. Φοβάσαι τον Όφη τώρα. Έλειπες χθες. Έλειπες, γι' αυτό τα λες αυτά. Καταρχήν το βουό το είπαμε εδώ πέρα. Στην εκπομπή. Που έλειπες. Είπαμε και τον αντικαταστάτη του στην εκπομπή. Αποκλειστικά. Τον Κανακούδη. Τον Μπαστακό. Τον Μπαστακό. Αυτόν που έχει βάλει γκολ και στους δυο τερματοφύλακες. Ποιους, ε? Στο Γλύκο και στον Πασχαλάκη. Εγώ το ρέι έχω. Εντάξει, στον Πασχαλάκη τον γκολ το έχεις δει που έχει βάλει πέρσι. Σε πας για ένα Ηρακλής. Ναι. Εκεί που ήταν πάρα πολύ καλός ο Ηρακλής. Ναι. Από ένα κόρνερ ήταν ή όχι? Όχι. Όχι. Είναι μια σουτάρα 40 μέτρα έξω από την περιοχή με τα αριστερό. Ωραίο γκολ. Από τότε έχει να φάει γκολ ο Πασχαλάκης. Ναι. Τι νομίζεις? Τέλος πάντων. Ναι. Πες τα. Δεν ξεφτύλιζε 2 ώρα έτσι. Θα φάει τέτοιο. Ας φάει ένα άλλο. Από κοντά. Φάει αυτό από μακριά. 0-1 ήταν αυτό. Τι, 1-2 έληξε. 1-2. Και όπως λέει και ο Γιώργος Ματζιούκης, το 92 δοκάρει ο Κοροβέσης. Τέλος πάντων. Είπες τις μεταγραφές. Ναι. Πάλι με τον είναι... Παναθηναϊκό πας να μπλέξεις. Έρχεται, ρε φίλε, ξέρω εγώ τώρα να σου πω τι θα έρθει. Έρχεται, έχει πάρει τεστήρα, έρχεται. Τώρα τι να πω. Ο Κουρμπέλης. Όχι σαν τον Μολέδο που έρχεται κι αυτός. Ο Μολέδο δεν πήγε στο αεροπλάνο. Είπα και νωρίτερα και ο Κάτσε στο αεροπλάνο πήγε χθες και γύρισε πίσω. Το Κάτσε. Καταρχήν έχουμε κάνει το θέμα αυτό με τον Κάτσε. Ότι. Την κυρία Κάτσε την έχουμε δείξει. Λάθη, ρε φίλε, γίνονται και λάθη. Μπορούμε να τη βάλουμε λίγο τη φωτογραφία στο Facebook του Λίμπερο. Παντρεμένο είναι, μωράστο. Και αυτή πάει να κάνει τώρα, μην δημιουργηθεί αυτή η σύγχυση. Συγγνώμη, αλλά οι έγκυροι συνάδελφοι δημοσιογράφοι έχουν βάλει φωτογραφία της κυρίας Μπούντου, η οποία προφανώς είναι της παλιάς σχολής και όταν παντρεύεται κάποιον παίρνει το όνομά του και γράφουν ότι ο Κάτσε με την κυρία Κάτσε. Η κυρία Κάτσε. Η Μπούντου βαφτίστηκε κυρία Κάτσε. Και μπουκάρει η Μπούντου. Γιατί είναι από το Μπούντου και Κάτσε. Άρα μπουκα κάνει. Έλα, πες την άποψή σου. Πες. Είμαι σίγουρη. Ναι. Σίγουρη όμως. Δεν το έκανα εγώ, όχι. Μου το έστειλαν. Αποκλείεται. Δεν σε ρώτησε ένας? Δεν με ρώτησε. Το έστειλε. Εμένα. Από την Κύπρο. Να το δεις. Ανισχύει. Ναι. Όχι, ήξερε ότι ήσουν εσύ. Ήξερε. Και τι σου λέει? Θα σου πω τώρα. Λοιπόν, για να σας περιγράψουμε τι γίνεται, παιδιά, για να καταλάβετε. Η κοπέλα που έχει στο site είναι και η κυρία Κάτσε. Ταυτόχρονα τη ερώτηση. Όχι, κάτι άλλο. Υπάρχει φωτογραφία τη Μπούντου σε όλα τα κυπριακά ταμπλόιντ. Να πούμε στη Μαρία την τη σύζυγο. Όχι, 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 άστα τώρα αυτά. Όχι, που γράφει, θα τα εξηγήσει μετά μόνη σου να τι εξηγήσει. Η Μπούντου λοιπόν είναι αγκαλιά με τον Κάτσε. Αγκαλιά, τον αγκαλιάζει. Δεν ξέρω που δεν βλέπω. Δεν βλέπω πού ακριβώς είναι το χέρι της, το δεξί. Είναι φωτογραφία από συνέντευξη που έγινε στο αεροδρόμιο όταν έφυγε στην Τσεχία. Δεν το ξέρουμε. Και είμαστε δίπλα-δίπλα. Πώς υποδέχεσαι παίκτες? Δεν υπάρχει. Δεν με έχουν γράψει εμένα ότι είμαι ο κύριος του κυρίου. Πότε? Ήταν λίγο, δεν θα λογικό. Γιατί, αν είμαστε στο Λουξεμβούργο. Ορίστε, τι σου λέει ο άνθρωπος? Στέλνει το link και από κάτω γράφει. Είναι στην Κύπρο, πράγματι. Ναι. Μίτσο παντρεύτηκε ρε εσύ το κορίτσι και έχει το προσωπάκι. Και εσύ τι απάντησες? Μην είναι η δική σου απάντηση. Όχι, είναι εξωζυγική. Όλα αυτά έγιναν 8 και 5 που τα ονόματα έρχονταν το ένα μετά το άλλο. Ναι. Στον ΠΑΟΚ. Του στείλα ένα χεράκι. Και μετά συνειδητοποίησα τι μου στείλε και σας το έβγαλα. Απάντησες. Άρα του στείλε χεράκι, τίκ δηλαδή, ναι. Του λέω το επιβεβαιώσει. Να το στείλε τίκ, όντως αυτός το στείλε. Δες το. Μάλλον δεν έφαγε όμως, γιατί μου γράψα από κάτω Κυπριακή αθλητική δημοσιογραφία. Εντάξει, γίνονται αυτά, εντάξει. Εντάξει, και τι έγινε? Ο Δημήτρης το επιβεβαίωσε, λέει, όντως παντρεύτηκε το κορίτσι. Ξέρεις τώρα τι θα γίνεται με αυτό? Αυτό είναι το ίντερνετ. Ναι. Τώρα όποιος πατάει Κάτσε, όποιος πατάει Κάτσε θα βγάζει κάνει, και σένα. Ξέρεις τι μου κάνει? Άρα μετά από 7 χρόνια, ας πούμε, θα πατάει ο άλλος Κάτσε και θα λέει η γυναίκα του. Ναι. Συμφωνία. Ναι, τον περιμένουν όμως. Βάλε. Τον περιμένουν. Βάλε συμφωνία, λέει τα αφεντικό.
Κουρμπέλι παίρνω! Και από κάτω. Αυτό είναι που κοροϊδεύαμε πριν 15 μέρες. Ο Κουρμπέλης. Ναι, ποιον Κουρμπέλη και πριν τέτοια. Πριν ένα χρόνο τον κοροϊδεύαμε. Α, πριν ένα χρόνο. Είναι σημαίνει. Αλήθεια, τον κοροϊδεύαμε πριν ένα χρόνο. Ωραία. Όπως κοροϊδεύαμε και τον Ασαριφάρ πριν ένα χρόνο. Εμείς. Ναι. Ναι. Πάρα αλήθεια. Πολύ καλός παίκτης. Να σου πω κάτι. Έχω παρατηρήσει ότι συγκεκριμένους τέτοιους παίκτες άλλο σε παίρνει στο λαιμό του. Για τέτοιες. Για το Ασαριφάρ ήταν εξής αυτό το ότι τον χάσαμε, θα τον υποτιμήσουμε γιατί ο Πάκου πήρε τον Μπρίγιοβιτς. Και όχι ότι ο Μπρίγιοβιτς είναι κακός, αλλά κι ο άλλος είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Σαν το Βο που χθες κάποια Γιάννη βγαίνανε και λέγανε ποιος Βο. Έδαρα δεν ποιος Βο. Ο Λουκάκου που λέγαμε. Ναι, δεν λέγαμε και έτσι. Το λέω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος βέβαια πούλησε τον Άρη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να τα ξέρουν και οι άνθρωποι του Άρη και οι όλοι. Αλλά είναι, έχει πλάκα όμως γιατί. Και τελειώνει Σωτήρη. Ότι ο μάνατζερ του παιδί μου είναι κακό. Να σου πει ότι ο Όφη μας δίνει καλύτερο συμβόλαιο. Ξέρεις τι έχει κάνει ο τύπος. Ερχόμαστε. 11 και 20 το βράδυ υπάρχουν μηνύματα στα κινητά του Σίμωρ Βανίδη και τον πήρε και ο προπονητής ο Σπανός. Γιατί μάθαν και αυτοί ότι υπάρχει κάτι με τον Όφη. Προχθές. Το βράδυ λοιπόν τους λέει 11 και 20. Όχι ρε, αύριο μία η ώρα στα γραφεία έχουμε ραντεβού. Έχω πει λέει και το Θόδωρο, όλα και τα λοιπά. Και παίρνει το πρωί τον Καρυπίδη και του ζητάει πιο πολλά. Και του λέει ο Καρυπίδης, ναι, εντάξει. Oh. Και του ξαναλέει, λέει, ναι, αλλά λέει και ένα πριν. Λέει, ναι, και πριν. Προφανώς την έχει πάρει πρέφ ότι τον δουλεύει και τον έχει φτάσει να τον δίνει 60-70 για 6 μήνες. Τον αποκλείς. Από τα 25. Τώρα αυτόν αποκλείς προφανώς. Πρόσεξε τώρα. Και ο τύπος ήταν στο Ηράκλειο. Ναι. Με τον παίκτη αγκαλιά κάποιοι. Ο Μανώλης Ασάρης, ο συνάδελφος που είναι από τους καλύτερους ρεπόρτερ Όφη κτλ. Το προηγούμενο βράδυ είχε κανονίσει να πάει το πρωί στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτεί. Και αυτός ο τύπος μας δούλευε. Αυτά λέγει χαίρονται του Όφη τώρα. Ναι, φίλε, εγώ δεν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Σε κέρδισαν επικοινωνιακά. Βέβαια, 100%. Επικοινωνιακά με κέρδισαν και γι' αυτό θα τερματίσω 10 βαθμούς από πάνω. Έτσι. 10. Άρης είσαι. Όχι έναν, 10. Και το γκολ μέσα στο Ηράκλειο θα το βάλει ο Μπαστακός. Έτσι. Πάμε σε ένα πρώτο αν διάλειμμα. Έχει ενδιαφέρον εκείνο το μάτς και αν έχουν αντέξει από τις προσφυγές τη μία πίσω από την άλλη. Γιατί έχει καμιά δεκαριά στο διαιτητικό τώρα ο Όφη. Που έχουν εκδικαστεί. Στο μπάσκετ του Άρη τι γίνεται ρε φίλε. Στο μπάσκετ όλα καλά. Επιτροπή. Όλα καλά τα είπαμε live χθες εδώ παραπονιά. Όλα αυτά δεν εδώ στην Τρόικα. Καλή φωτογραφία ρε φίλε. Τι? Παναριανή συγκέντρωση με 5 άτομα φωτογραφία. Δεν ήταν Παναριανή συγκέντρωση. Αυτό γράφεις. Ήταν η συγκέντρωση των παραγόντων ρε φίλε. Παραγόντων. Α, καλά. Η ΑΕΚ κινείται για να πάρει τον Χουλτ. Έρχεται μάλιστα. Έρχεται για να υπογράψει. Η Λάρισα αποκτά τον Μόρα που έμεινε χθες προχθές ελεύθερος από τον Πανετολικό. Ο Μόρας που ήταν και παλιά στη Λάρισα. Λαρισαίος είναι νομίζω. Ναι, ναι, ανακοινώθηκε ο Μόρας από την Λάρισα. Ανακοινώνει μια μεταγραφή με πολλαπλή σημασία για την πρόσφατη ιστορία της και για το μέλλον της. Α, και το μέλλον της τον έχει ίσως και για άλλα σχέδια. Άνοιξε εφαρμογή ρύθμιση με μήλυξη πρόθεσμων οφειλών σε 12 δόσεις. Άσχετο. Για όποιον ενδιαφέρεται. Άλλες μεταγραφές. Τελευταία μέρα. Είπαμε τι ισχύει στον ΠΑΟΚ. Έρχονται παίχτες. Όποιος προλάβει και έρχεται υπογράφει. Όποιος είναι εκεί μπορεί να υπογράψει. Έρχεται ο Μιχόγεβιτς. Έρχεται ο Κουρμπέλης. Έρχεται ο Μουλέν. Αργότερα ο Χατσερίδης. Χαμός. Πάλι θα βαράνε υπερορίες οι δικηγόροι της ΠΑΟΚ για να φτιάχνουν συμβόλαια. Αλλά και αυτοί το ξέρουν. 31 Αυγούστου και 31 Ιανουαρίου δεν κάθονται. Δουλειά. Άλλες μεταγραφές. Σήμερα έχει και μπάσκετ στον ταξί. Ο ΠΑΟΚ έχει τελικό. ΠΑΟΚ Νεπτούνας 7:30. Παίζεται η πρόκριση. Οπωσδήποτε. Νίκη σήμερα και νίκη και με την Ventspils θέλει ο ΠΑΟΚ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται. Μηνύματα στο 545-26. Κάποιος με ενημέρωσε κάπου γράφτηκε και πραγματικά μέσα σε όλο το χαμό ισχύει και αυτό. Χθες μέσα σε όλα τα οποία έχουν συμβεί μεταξύ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, Κουρμπέλη και τα λοιπά και τα λοιπά, υπήρχε πράγματι και τηλεφωνική επαφή Σαββίδη Αλαφούζου. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό κάποια στιγμή. Γιατί ό,τι και να πεις για τους δύο,
ανθρώπους, παράγοντες, επιχειρηματίες κτλ. Κτλ. Είναι δύο άνθρωποι τους οποίους χαρακτηρίζει η ευγένεια. Δηλαδή δεν είναι σαν κάτι άλλο. Είναι ευγενείς και οι δύο. Και ό,τι και να τους χωρίζει μπορεί να ανταλλάξουν και μια κουβέντα. Και έγινε και αυτό κάποια στιγμή μέσα σε όλο τον το χαμό με ΠΑΟΚ, Κουρμπέλη και Παναθηναϊκό. Ο Κουρμπέλης στον ΠΑΟΚ. Χαφ ή στόπερ. Χαφ κυρίως. Με ποιον μαζί με το Μαωρίσιο. Μια χαρά. Στο μεταξύ και ο Κουρμπέλης και ο Μουλέν έχουν κάνει και αρχηγοί στις ομάδες τους. Έστω και για λίγο. Ο Μουλέν βέβαια νωρίτερα στο Βέλγιο με την Μπέβερεν και ο Κουρμπέλης τώρα στον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Μια λεπτομέρεια, ας το πούμε έτσι. Θα πάρει και επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Έλαντε, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Μην τυχόν μάθει ο Σαββίδης που είναι ελεύθερος κανένα όνομα και δώσει κανένα 3 εκατομμύρια ακόμα να πάρει και επιθετικό. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα το πώς τα ξοδεύει είναι δικό του θέμα. Από πού έρχονται. Να μην το μετανιώσει. Και αυτό δικό του θέμα είναι. Τι θα πει από πού έρχονται. Από πού έρχονται. Δικά του τα λεφτά. Τι από πού έρχονται. Πειδή είναι στη φορολογική του δήλωση. Προφανώς. Δεν έχει δει πόσα δηλώνει. Στην Ελλάδα. Έχει εταιρεία στην Ελλάδα. Α. Όχι, δεν έχω δει. Έχει καμία πληροφορία. Όχι. Καταρχήν από την Κύπρο δεν έχω τα λεφτά. Πού έρχονται. Δεν γνωρίζω. Η Δημέρα που είναι, ρε φίλε. Στην Κύπρο. Έχει και εδώ εταιρείες. Μάλιστα. Οι οποίες είναι μέτοχοι του ΠΑΟΚ. Όχι. Και μπορούν να βάζουν λεφτά. Όχι. Το ότι έχει εταιρείες δεν σημαίνει. Και ο Λάσκαρης είχε. Ο Άρης έχει μπάσκετ. Ποια είναι η σύζυγος του Διονυσίου. Χειροπέδες φοράει. Α. Χειροπέδες ήταν. Αποκλείεται. Πιθανόν. Γιατί ρε εσύ. Γιατί κοπάνει σε έναν τροχονόμο. Ουχ. Τι ήταν Ολυμπιακός. Γιατί, αυτοί πώς βγήκανε Παναθηναϊκοί με τέτοιο μπαμπάρ, παιδί μου. Γιατί πώς βγήκανε. Η ντροπή του στράτου. Γιατί να μην βγουνε. Με τέτοιο μπαμπά, με αυτόν τον καημό πήγε ο στράτος. Ναι, που ήταν Παναθηναϊκός. Ναι. Με αυτό πήγε. Όχι, δεν έχει χειροπέδες, στην τσέπη του είναι τα χέρια. Αστυνομική είναι δίπλα του. Όχι. Αυτή αν είναι αστυνομικός, πάω να με συλλάβει. Δίπλα, ναι, δίπλα. Πάω να με συλλάβει. Φαντάζομαι ότι είναι η δικηγόρος του ή η γυναίκα του, κάτι τέτοιο. Ψηλή γυναίκα, σαν αδερφή του είναι. Ή η αδερφή του. Αν έχει αδερφή. Έχει. Νομίζω τρία αδέρφια και μια κοπέλα. Έτσι νομίζω. Πες μας για Κανακούδη. Αυτό είναι το deal του χειμώνα. Γιατί πες μας για Κανακούδη. Γιατί είναι. Επειδή ήταν ΠΑΟΚ. Από ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει και από άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Το θέσουμε έτσι. Και από τον Ηρακλή. Ναι. Πώς προέκυψε. Είχες ανάγκη με αριστερό μπακ. Δεν είχες. Τι. Είναι μία ακόμα επιλογή. Ελεύθερος ήταν, χαμηλό κόστος είχε, γενικότερα έχει ένα καλό backup. Είναι μία μετοχή που μπορεί να σου αποδώσει για την ομάδα πολλά στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, αλλά αν δεν σου αποδώσει δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα και καμία απολύτως χασούρα. Για 6 μήνες πέγραψε, για 4 ή 3. Αρχικά για 6 μήνες ήταν ελεύθερος. Μπορεί να παίξει εναλλακτικά και στόπερ. Ο Κανακούδης. Ο Κανακούδης. Αριστερό μπακ είναι το παιδί. Τέλος πάντων, είναι μια κίνηση που έπρεπε να γίνει. Για τον Άρη. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε. Τι θα πει έπρεπε. Να πάρει αριστερό μπακ. Ή άλλο λόγο. Νομίζω ότι είμαι πολύ ακριβή στα λόγια μου. Είναι μια κίνηση που έπρεπε να γίνει. Γιατί έπρεπε, για ποδοσφαιρικούς λόγους. Πρέπει να σας πούμε και γιατί έπρεπε να γίνει. Αφού μας το λες ότι έπρεπε να γίνει, πες το γιατί. Έτσι λέω εγώ. Είναι μια κίνηση, λέω εγώ, που έπρεπε να γίνει. Έχει τον ίδιο μάνατζερ με το Χαντί. Όχι. Ήρθε χωρίς μάνατζερ καταρχήν. Είναι μια κίνηση που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να πάρει τον Κανακούδη γιατί έπρεπε. Έχει εμπειρία στον πρωταθλητισμό. Έχει εμπειρία στη Β' Εθνική. Μάλιστα. Πού έπαιξε η Β' Εθνική. Πρέπει να έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες ο Κανακούδης. Πάρα πολλές. Ένα έμπειρο παίκτη, φίλε. Εντάξει. Τώρα τι θες, ανάλυση θες. Έπρεπε να γίνει η μεταγραφή αυτή.
Και γίνεται. Τι να πω, ρε παιδί. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπαστακός θα ανακοινωθεί εντός των ωρών. Μπαστακός 100% τον παίρνει ή... 70. Αφήνεις 30% μεταπόληση. 30% μεταπόληση στον ατρόμητο. Σόπα, ρε. Μεγάλο ποσοστό. Και τι. Τον πιστεύουν δηλαδή, αλλά δεν τον έβαζαν να παίξει. Ο Σπανός, επειδή λίγο ασχοληθήκαμε χθες, ενώ Κάναντι, πώς το δυνατόν. Ο Κάναντι, ναι. Δεν τον έχει στις επιλογές του. Mm. Τον έχει για αναπληρωματικό του αναπληρωματικού. Τον παίρνει που και που 18 δηλαδή. Ο Σπανός είναι αυτός που τον πιστεύει πάρα πολύ. Και γι' αυτό υπήρχε και μια αφιβολία για το αν θα τον δώσουν χθες προτελευταία μέρα. Τελικά όμως, εντάξει, από τη στιγμή που και το παιδί ζήτησε να φύγει, κάτι ανάλογο έγινε με τον Καπνίδη εδώ. Δηλαδή, ο Καπνίδης πήγε χθες και τους είπε, του λένε, κάτσε να τελειώσει τον Μπαστακού πρώτα και μετά να σε αφήσουμε. Και λέει, αφού είμαι τρία συνεχόμενα παιχνίδια εκτός αποστολής, δεν με βάζει ο προπονητής, τι να κάτσω να κάνω. Ο Ηρακλής πρώτα τον ήθελε πάλι. Ποιον, τον Μπαστακό το καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Αλλά δεν ήθελε να πάει τρίτη εθνική. Και γι' αυτό δεν έγινε η δουλειά. Όπως επίσης είχε και άλλες προτάσεις από Β' Εθνική και δεν ήθελε να πάει ο Μπαστακός Β' Εθνική. Δανεικό τον έδινε βέβαια ο Ατρόμητος στους περισσότερους από αυτούς που λέγαμε. Με τον Άρη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Συμφώνησαν πάρα πολύ γρήγορα, μισή ώρα μετά το φιάσκο με τον, με τον ΒΟΟ, γιατί περί φιάσκου πρόκειται επικοινωνιακά. Ποιος το χρόνεται? Είναι πούλημα του μάνατζερ καθαρά. Δεν υπάρχει δηλαδή. Κάτι γιατί διέρευσε τον Άρη το όνομα. Δεν διέρευσε. Γιατί ήταν οι ομάδες και οι παράγοντες. Δεν διέρευσε από τον Άρη. Όταν οι ομάδες και οι παράγοντες. Θα να πω την άποψή μου, ρε παιδί μου. Γενικά, ωραία, ναι. Στον Άρη απ' έξω. Ναι. Όταν οι ομάδες και οι παράγοντες των ομάδων θέλουν να κάνουν τους καλούς και να φανούν και βιάζονται, mm-hmm. ή όταν θέλουν ανταποδοτικά κάποια πράγματα, στήριξη mm-hmm. κτλ., mm-hmm. βιάζονται μερικές φορές, δίνουν ονόματα και μετά τρώνε την κεφαλιά. Γενικά το λέω. Ναι. Εδώ λοιπόν δεν βιάστηκε ο Άρης. Βγήκε ο μάνατζερ του στο ραδιόφωνο. Βγήκε ο μάνατζερ του στο ραδιόφωνο. Αυτός αποκάλυψε το θέμα. Ναι. Δεν είπε τα γνωστό. Όχι. Και είπε άρεσε... αύριο έχουμε ραντεβού με τον Καρυπίδη για να σφραγίσουμε τη συμφωνία. Για το Χαντίδε. Όχι, για τους δύο. Μετά τη συνάντηση Καρυπίδη-Βραδέλη και ο Καρυπίδης και ο Βραδέλης είπε συμφωνήσαμε. Τι πρέπει να γίνει, ο Χαντί έρχεται να υπογράψει, ο Βουό πρέπει να πάρει την ελευθέρα του για να υπογράψει. Πολύ ωραία. Τι θα κάνουμε, Τάσο μου, Βραδέλη μου. Πάω να πάρω την ελευθέρα από τον Δηλαμία, γιατί μας σωστά και κάποια λεφτά. Και ερχόμαστε να υπογράψουμε. Πάρα πολύ ωραία. Την πήρατε την ελευθέρα, Τάσο μου. Το πρωί την παίρνουμε, η μία η ώρα θα είμαστε στα γραφεία να υπογράψουμε. Πολύ ωραία. Το παίρνει ο Σπανός, ο προπονητής του Άρη, τηλέφωνο. 11 και 20 σου λέω το βράδυ. Τι είναι αυτά που λέτε, ποιο Όφη κτλ. Δεν είναι ότι πήγε στον Όφη, είναι ότι κορόιδευε κιόλας. Αλλά με αυτό συνεργάζεσαι με τον Χαντί, Τι να κάνεις, τον είχες πάρει ήδη. Αν δεν είχε υπογράψει ο Χαντί, εγώ θεωρώ δεν θα τον έπαιρνε μετά ο Άρης. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν φταίει τίποτα το παιδί. Έτσι. Ούτε θα κάνουμε τώρα κακό στον Άρη, επειδή μας έχει γυρίσει το μυαλό με τον μάνατζερ του. Ό,τι να γίνει με τον μάνατζερ του έγινε. Την προμήθειά του την πήρε για τον Χαντί. Τελείωσε το πανηγύρι. Τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει να συνεργαστεί μαζί του. Ναι, το. Δεν είδε τι έβγαλε ο Καρυπίδης. Γι' αυτό να. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό να. Δεν λέει το όνομά του. Γιατί αν έλεγε το όνομά του θα ήταν μηνύσιμο στο Instagram. Οι λεπτομέρειες του deal για Κουτρουμπί και Σταντάρ Λιέγης. Σταντάρ Λιέγης τι. Κάποιον έχει. Από την αγορά. Καταρχάς έχει τον Σαπίντο. Τον Πορτογάλο. Από την αγορά εδώ. Α, γι' αυτό γίνεται. Ο Σαπίντο τους προτείνει. Τους ξέρει λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, Κουτρουμπής τίμιος είναι. Δηλαδή εντάξει, ούτε το 8 είναι, ούτε το 4 είναι. Ο Παναθηναϊκός τώρα αυτά θα τα κάνει για να πάρει άδεια. Για να σωθεί, ναι. Μάλιστα. Να σωθεί. Δεν σώζεται. Πήρε από το Βιαφάνιες 2,5. Από τον Κουρμπέλη θα πάρει. Πόσα θα δώσει τώρα. Βιαφάνιες 2,5. 1,5 πόσα πήρε. 2. Πόσα πήρε. Πήγε ο Βιαφάνιες στην Τουρκία. Στην Τουρκία. 1,5 πήρε, ναι. Από τον. Κουρμπέλη. Το ίδιο. Αυτός έμεινε ελεύθερος ο Κουτρουμπής. 3. Από τον Μπέρκ δεν περιμένει μια, ναι. Κάτι δόσεις περιμένανε κτλ. Κι άλλους έχει δώσει. Κι άλλους πούλησε. Πούλησε πολύ, ξεπούλησε. Είδες, είχε να πουλήσει. Και φυσικά πήρε, είχε. Παραθυναϊκός είναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, πήρε φράγκα. Ωραία. Πήρε φράγκα. Άρα πρέπει ο Παραθυναϊκός να μείνει στην κατηγορία. Να τον έχουμε δηλαδή του χρόνου. Άμα το δεις γενικά για το προϊόν που λένε, ναι. Αν είσαι τεχνοκράτης, ναι. Mm. Ο οπαδός φυσικά δεν τον θέλει. Ο αντίπαλος οπαδός. Ο Παοξής,
Δεν του θέλει. Να πέσουν. Εγώ πλέον με του παοξίδε και τα λοιπά που μιλάω σε σχέση με τον Άρη, δεν μου λένε να μείνει εκεί στη Β' Εθνική. Μου λένε 9 στου 10 ναι. Γύρνα, γιατί βαρέθηκα να παίζω με του πλατανιάδε να έχει, να έχει ρε φίλε λίγο αλλά το πίπερο. Δηλαδή, όντως... Δεν είσαι υπερβολικό. Όχι. 7. 9. 9 πήγε. Ίσως επειδή το λένε σε μένα. Ίσως το λένε σε μένα. Πώς είναι ρε Σωτήρη. Πες εσύ που εκφράζεις την άλλη πλευρά. Τρεις είναι. Τρεις στους 10 να επιστρέψει ο Άρης. Όχι ρε Σωτήρη, δεν είναι τρεις. Όχι. Τρεις είναι στους πιο φανατικούς. Δες το λίγο πιο γενικά. Πέντε. Εσύ δηλαδή δεν θες. Άκου λίγο, να σου πω κάτι. Τώρα κουβέντα κάνουμε. Άκου, άκου. Θες να έρθεις εδώ να το συζητήσουμε. Περίμενε, στους φανατικούς. Σε όλους. Εσύ, να σου πω κάτι. Είναι χαζή αν το λένε αυτό. Ξέρεις γιατί. Όχι, ξέρεις γιατί. Αν το λένε, θα σου πω και γιατί. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Και έτσι είναι όπως είναι ο Άρης τώρα. Αν γυρίσει ο Άρης έτσι όπως είναι. Και ο ΠΑΟΚ όπως είναι. Κάνεις ένα λάθος. Ποιο είναι, φίλε. Τεράστιο. Εκεί στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω το ποιο είναι το σωστό ή όχι. Α, λέω, τι λένε. Δεν λέω για σωστό. Δεν λέω για σωστό. Ναι, λες, έτσι όπως είναι ο Άρης, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, φίλε. Ότι εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ θα ήθελα να γυρίσεις. Φίλε, τι λένε σου λέω εγώ. Λένε 3 στους 10 να μην γυρίσω. Γενικά μιλάμε. Στο παδικό εγώ θα σου πω 0. 0. Φυσικά. Υπάρχει περίπτωση ο παδός να σου πει να γυρίσει να κάνει τι. Εδώ το λέω Κόλκας. Δεν είναι ο παδός. Έφυγε. Σε αποστόμωσα, ε. Ας κάνουμε ένα γκάλο εδώ. Εσύ ως πάω, να ορίστε. Ας στέλνετε μηνύματα. Πόσοι θέλετε να γυρίσει ο Άρης και πόσοι όχι, πάω οξύδες. Α βγει ο Άρης είσαι. Τον έκοψα χθες. Ξέρεις, βγήκε και λέει Άρη, είσαι κράκ τον κόφο. Ξαναβγεί και μετά. Δεν θα είναι ειλικρινής τώρα. Ξαναβγεί και μετά. Δεν θα είναι ειλικρινής τώρα. Τι, θα το αλλάξουν, ε? Θα λένε άλλα. Ναι, δηλαδή, αν θέλετε να ως παοξίδες να απαντήσετε με όλη την ειλικρινιά σας. Αν θέλετε να γυρίσει, όχι. Ναι. Αν προτιμάτε να παίζετε με τους πλατανιάδες, τις κέρκυρες κτλ. Ή αν θέλετε να έχει παοκάρης. Σε ό,τι κατάσταση και αν είναι ο παοκάρης, ρε φίλε, καταρχήν. Το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚΣ απέναντι στον Αριανό φαίνεται και φαινόταν στα παιχνίδια που παίζαμε. Δηλαδή, παίζει ΠΑΟΚ Κέρκυρα. Πέφτει η Κέρκυρα. Παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Πέφτει ο Άρης. Με τον Άρη ήταν γεμάτο το γήπεδο. Με την Κέρκυρα ήταν άδειο. Εσύ που πας να γράψεις αποκλείεσαι το διαγωνισμό. Μην γράψεις. Ναι, μην γράψεις. Εσύ που είσαι ο πρώτος που πας να απαντήσεις το μήνυμα. Εσύ που έχεις μένος κατά του Άρη και κατά μένος. Του Χρύσανθου, ναι. Να μην γράψεις, δεν λαμβάνεται υπόψη η απάντησή σου. Και κατά του Άρη και κατά του Χρύσανθου. Ναι. Πρώτα κατά του Χρύσανθου. Χαχα, γράφει. Μην το συνεχίζεις εκεί. Τέλος. Αυτός είναι φίλος μου στο Facebook. Δεν νομίζω. Γιατί, πού το ξέρεις. Εντάξει. Είσαι εκτός διαγωνισμού εσύ. Εκτός. Θέλουμε. Δεν είναι διαγωνισμός. Ναι, είναι γκάλωπ, ας πούμε. Ένα γκάλωπ. Ανεπίσημο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δεν γράφει το ονοματεπώνυμο. FM και ενώ την άποψή σας στο 54526. 1,24 κοστίζει έτσι, με ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Τώρα, αρχές του 18 και με ό,τι έχει προηγηθεί, ναι. Με τον Άρη, η αντιπαλότητα, τα τελευταία μάτς που ήταν πολύ δύσκολα με δηλώσεις κτλ. Με ξύλο, με εντός γηπέδου. Όχι. Με όλα αυτά, αλλά και με 4 χρόνια μακριά, αν τον θέλετε ή όχι. Ναι. Ειλικρινά. Καταρχήν, αν είσαι παόξης. Και με τον ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση θα έπρεπε να θέλεις να γυρίσω για να με διαλύσεις. Πώς να σε διαλύσεις. Να με ρίχνεις 5 γκολ. Έτσι δεν λες. Α, στο γήπεδο. Ναι, ρε φίλε. Δεν πρέπει. Βεβαίως, γιατί μεγαλώνει και η παράδοση χωρίς διπλό στο Χαριλάο. Πόσα χρόνια είναι. 10. Σωστό. Ναι. Μην μετράς το. Πόσο είναι. Από το Μίετσελ. Από το Μίετσελ. 13. 13 χρόνια. Δεν τρέπεσαι, ναι. Δεν τρέπεσαι. Στα 4 λείπω. Και το Χατζόγλιο. 20. Στα 4 λείπω. Στα 4 λείπω όμως. Ναι, ας πούμε χρονολογικά. Θα βάλεις. Όχι, και το σωστό είναι όπως και με την Ευρώπη που εγώ λέω που λέτε 50 χρόνια, 60 χρόνια αιτητός. Δεν είναι έτσι. 29 μάτς. Πόσα μάτς. Πολλά. Είναι ο ΠΑΟΚ και συνολικά στα τελευταία 30 μάτς πόσες νίκες έχει. Στα τελευταία 30 παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ. Πόσες νίκες στο έχει. Χαριλάου. Στο Χαριλάου. Λίγες. 10 στα τελευταία 30, όχι ρε Σωτήρη. 5-6. Πολλά λες. 10 πολλά είναι. Πολλές λες. Στα 30 τελευταία παιχνίδια, όταν έχεις τα τελευταία 10 χρόνια, 9 χρόνια, δεν έχεις. Άρα 9 μάτς. Από τα υπόλοιπα 21 έχεις πάρει τα μισά. Δεν είναι 10, ρε. Ποια είναι. Βάζεις και του Καράμπελα το πέναλτι. Δεν κέρδισες εκεί. 0-0 έλειξε. 2. 3. 4. 93.
5. 91-2018 φτάσαμε στα... 88-18 φτάσαμε 30 χρόνια, ρε Σωτήρη. Έχουν γίνει 40 μάτς. 6 στα 40 μάτς. Γιατί έχει και κύπελα. Λίγα είναι. Μην το άσχω. Δεν είναι πολλές. Ο Άρης πώς έχει. Κάπου εκεί πάλι. Κάπου εκεί. Ναι. Το ίδιο. 3-4-5 διπλά έχει. Αυτό είναι το Σαμπουτζή. Το 1-2. Του Χαβίτο το 0-1. 3 έχει ο Άρης. Μόνο. Δεν έχει άλλη. Από το 85. Να το βάλουμε τότε, αφού έχω δύο συνεχόμενες. 83 με 2018 έχει 5 νίκες. Άρα πάνω κάτω είναι. Εσύ στο Καταντζόγλιο κέρδιζες συνήθως ή. Κέρδιζε ο Άρης, ναι. Θυμάμαι ένα-δύο, θυμάμαι με Ίβιτς και Χαριστέα. Και γκολ του Ξενίδη ο Ηράκλης. 1-2 θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι ένα 0-2 με Χαβίτο και Σανσόν. Θυμάμαι ένα 0-1 με Μπατιόν. Μια κεφαλιά του Μπατιόν. Με το Γκάμπορα πώς είχε λήξει, 2-2 είχε λήξει. 7 και το 87 κέρδισε. Μάλιστα. Ναι, είναι ισορροπημένο. Ας δούμε τις πρώτες... Είναι λίγες. Δύσκολα κερδίζει ο ένας τον άλλον. Ας δούμε τις πρώτες απαντήσεις. Είχε πολλές ισοπαλίες ο ΠΑΟΚ. Ενδεικτικά φίλων ναι. του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, αλλά όλες το τέτοιο. Εδώ πρέπει. Η Έφη γράφει να μην γυρίσει ποτέ ο Άρης. Ωραία, Έφη έχεις γράψει το επίθετος, δεν θα κερδίσει ποτέ σε διαγωνισμό. Ναι. 5 λείπει στη Τσαλτίδη, μην μπερδεύεσαι. Ποια είναι τα 5, ρε. Φίλος, τι άλλος. Λέει. 4 χρόνια. 2 στη Γάμα, 2 στη Β. Πού είναι τα 5. Για πάντα στα Τάρταρα να μείνει ο Άρης, δεν υπάρχει παοξοπαδός που να θέλει τον Άρη στην πρώτη εθνική. Ωραία, χαίρομαι. 1000 χρόνια στη Β. Ωραία. Δεν μας νοιάζει να σε διαλύσουμε. Ωραία, ναι. Μας νοιάζει να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Ωραία. Μάλιστα. Ω, το μικρό του ποιο είναι αυτό. Άλλος, όσο για τον Άρη, ας γυρίσουν. Είναι πολλά τα χρόνια. Όντως έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον να παίζουμε με τον Άρη παρά με τους άλλους. Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ με την παρέα. Ορίστε. 2-1. Θα διαβάσω εγώ τι. Άλλη έπρεπε να είναι η ερώτηση. Πώς είναι αυτοί που θέλουν να ανέβει ο Άρης, πρώτον, και δεύτερον, πώς είναι αυτοί που θέλουν να πέσει γάμα εθνική. Ορίστε. Και έρχεται φίλος του Άρη. Ναι. Με αυτόν θα κλείσουμε. ο οποίος λέει, εμείς πάντως τον θέλουμε τον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Δεν είμαστε κομπλεξικοί. Έτσι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Θα ανοίξουμε και γραμμές για όλα αυτά που γίνονται με τα γραφικά και όχι μόνο. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα, εδώ στον Λίμπερο, λίγο μετά τις 11, τελευταία μέρα μεταγραφών, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Πριν πει στους χορηγούς, να πω επειδή υπάρχει μια αγωνία και παίρνουν τηλέφωνο. Παρά το γεγονός ότι ο Μάριος έφτασε κοντά στον τρόπο με τον οποίο συνήθως λέμε ότι ο γέρος θα πάει είτε από πέσιμο είτε από το δεύτερο που έρχεται ή από πέσιμο. Δεν έφαγε πέσιμο, ένα το τέτοιο, δεν έπεσε, έκανε το τρίτο σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, βιώνει από το πρωί, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Παρόλα αυτά την έχει γλιτώσει. Και την προηγούμενη φορά έχει το πρόβλημα αυτό. Το έχει εδώ και μια εβδομάδα, χθες εδώ ήταν σαν κλαμμένο παιδί και είναι σε μια δύσκολη, βιώνει μια δύσκολη κατάσταση από το πρωί. Γιατί έχει και πολλά, μου είπε ότι έχει πολλά CD, DVD στη τουαλέτα του και δεν χωράει να μπει, να βγει, δυσκολεύεται λίγο σε αυτή την κατάσταση. CD, συγγνώμη, όχι DVD, CD. Και δίσκους έχει, κάπου, ναι. Σε άλλο όμως τέτοιο. Και κασέτες έχει, πολύ ωραία. Σε άλλα δωμάτια όμως είναι αυτά. Τέλος πάντων, είναι παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά, αλλά δεν είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω ότι αύριο να είναι σε θέση να πάρει τα πόδια του και να έρθει, γιατί δεν μπορεί σήμερα να τα πάρει. Να το ευχηθούμε περαστικά και εμείς και κάποια στιγμή να καθαρίσει και το δωμάτιο από τα CD. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Είναι αρκετά τα μηνύματα από φίλους που εκφράζουν μια περιέργεια έως ανησυχία για τον Μιστακίδη. Τι, πώς πάει, τι υπογράφεται, τι συμφωνείτε. Σε αυτή την ώρα είναι στα γραφεία του ΠΑΟΚ οι ποδοσφαιριστές.
δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γίνει κάποιο λάθος. Δηλαδή δεν γίνεται. Ποιοι ποδοσφαιριστές? Ή Κάτσε, Κωνσταντινίδης, Μιστακίδης που θα συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό. Ας περιμένουμε για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ειδικά με τον Μιστακίδη. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνει λάθος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ανοίγουμε γραμμές. Το λάθος εννοείς να μείνουν ελεύθεροι? Αυτό εννοείς, ναι, λάθος. Ναι, να μην έχει ο ΠΑΟΚ λόγο. Γιατί είναι λάθος αυτό? Γιατί, ρε φίλε, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές που δεν ξέρεις πόσα θα πάνε. Και ειδικά ο Μιστακίδης. Αφού δεν τους θες. Τι λες, ε? Γιατί τι λέω, αφού τους δίνεις. Το Μιστακίδη. Αφού τους δίνεις. Τους θες. Πώς τον θέλει. Πώς τον θέλεις όταν φέρνεις τον Ενρίκε, τον Κάμπος, τον Μακ, πώς τον θέλεις, έτσι τον θέλεις? Είναι σαν να λέω εγώ ότι θέλω τον Καπνίδη. Ας βγει να πει κάποιος στον ΠΑΟΚ ότι έχει κριθεί ο Μιστακίδης ανεπαρκής και τον δίνουμε. Επειδή ακριβώς δεν θέλουν να το πούνε, θα τον δώσουν. Τι λες? Και όταν το δώσουν, θα το πούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται αυτό. Έγκλημα, δεν γίνεται. Ακούω λίγο. Υπάρχει αυτό που το λέω και υπάρχει και αυτό που κάνω. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν θέλω τον Μιστακίδη. Θέλω άλλους. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τραυματίστηκε ο Μιστακίδης και δεν παίζει. Και έχασε χρόνο και. Θες να μου πεις τώρα δυσκολεύει. Μακ, δυσκολεύει. Τον Κάμπος και τον. Ποιον άλλον έχεις εκεί? Ποιος Μακ. Και τον. Τι είπες? Ποιος Μακ. Σε σχέση με τον Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης είναι του ΠΑΟΚ. Ο Μακ είναι δανεικός. Πω. Δεν ξέρουμε το ταβάνι του Μιστακίδη. Την εκπομπή τη γράφουμε. Γιατί? Ένα είπες ποιος Μακ. Δεύτερον είπες ότι είναι δανεικός. Τι δεν είναι? Κατά το καλοκαίρι μας λέγατε ο ΠΑΟΚ, ο Ψιόν, ο Μακ, Μακάρα, Πεκτάρα. Ναι. Δεν ξέρουμε το ταβάνι του Μιστακίδη. Πώς δεν το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει ταβάνι στο Μιστακίδη. Υποθέτουμε ότι είναι πολύ ψηλό, εγώ λέω. Όχι, τον έχετε υπερεκτιμημένο. Όλα αυτά. Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Λάθος κάνεις. Πάρα πολύ. Ο οποίος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής για τον Ατρόμητο. Τι λες? Αυτή είναι η άποψή μου. Θα δώσει έτσι το Μιστακίδη. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής για τον Ατρόμητο. Αν και για τον ΠΑΟΚ, τον τρίτο τέταρτο. Ναι, καλά. Δεν είναι για πρωταθλητισμό. Και από τον Κάμπος καλύτερος είναι. Και τότε γιατί δίνεται 800 στον Κάμπος και 100 στον Μιστακίδη? Άλλη ερώτηση αυτή. Άλλο θέμα. Α, συγγνώμη. Από όλους αυτούς καλύτερος είναι. Δηλαδή, αν γυρίσει ως Μιστακίδοφ ή Μιστακιδίνιο. Θα εξαπλασιαστεί το. Θα πάρει πολλά περισσότερα. Ναι, αυτό ισχύει με τον Κάμπος. Άδικη ζωή με τους Έλληνες ρατσιστές. Λοιπόν, 23-10-287-888, για να σας ακούσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Φίλε, 485, αν γυρίσω θα είμαι δυνατός, φίλε. Γιατί αν θυμάσαι, την προηγούμενη φορά που γύρισα, τετράμπαλο σου ρίξα. Γιατί για ένα μάτς τώρα. Λάμε για χρόνια να είσαι δυνατός. Και υγιής. Και... Ήμουνα δυνατός και μετά που γύρισα από τη Β' Εθνική με... Ποια φορά πολλές? Την δεύτερη. Α, τη δεύτερη. Όταν γύρισα, πολύ δυνατός κιόλας. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά? Με Όγιος. Ναι. Και Ερνάντεθ. Εκείνη τη χρονιά τι κάναμε στο το? Χαριλάω 0-0. Πού τα θυμάται? Στην Τούμπα, φίλε, είναι αυτό το μάτσο να γύρισε ο Άρης το 7-8. Το 6-7 είναι που... 1-0 έληξε το τέτοιο, 1-0. Που έπιασε το πέναλτι ο Φερνάντες. Και που ήταν ένας δίπλα μου και έλεγε «Μπράβο Ρεντάνη, μπράβο Ρεντάνη», ένας θυμάμαι στην Τούμπα. Ήμουνα στην Τούμπα, φίλε, στα δημοσιογραφικά και ανέβει ένας πάνω στα δημοσιογραφικά και φωνάζε «Μπράβο Ρεντάνη, μπράβο Ρεντάνη». Πάμε στις γραμμές. Δεν θυμάμαι τη φάτσα του. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Ακουστικά μας δώσ', φίλε. Για να ακούσουμε εσείς, ναι, πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό. Το νερό σου πως. Ναι. Το ποιο? Επόμενο της επιστροφής. Εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μετά τα Γιάννενα είναι με τη Λάρισα, αλλά το μεθεπόμενο είναι με τον Ολυμπιακό. Ποιο είναι Ολυμπιακό? Θα είναι σοβαρό το θέμα, θα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εσύ τώρα παίζεις Ολυμπιακό, τα... Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Χ2. 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 Βέβαια, χ. Πρώτα απ' όλα χ και αν δεν είναι χ, το διπλό. Ξεφεύγεις μετά. Άμα κερδίσεις τα Γιάννενα. Πόσο? Τρεις από τον Ολυμπιακό, τέσσερις από την ΑΕΚ. Ξέρεις ποιο είναι το μόνο αρνητικό? Ότι ενώ στο μυαλό μας όλοι τους έχουμε για την πρώτη θέση, ότι και η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί δεν έχει play-off φέτος. Φίλε, πρωτάθλημα παίζεται. Τι μου λες τώρα, ποια δεύτερη θέση? Φίλε, τίτλος. Είμαι εγώ η ΑΕΚ. Και χάνω από τον Ολυμπιακό. Δεν τα παρατάω. Έρχομαι στην Τούμπα για να κερδίσω για να βγω δεύτερη. Αυτό σου λέω. Δεν το αφήνω. Έχασα το πρωτάθλημα, άρα μένω πίσω. Αυτό σου λέω. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Επειδή παίζουν μεταξύ τους και οι τρεις, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση. Δηλαδή,
έφυγα από την πρώτη θέση, τα παράτησα. Δεν όπου και έμεινα και θα δω στο play-off τι θα κάνω. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για Champions League και ομίλους, για τις ελληνικές ομάδες. Πολύ δύσκολα. Ναι, παρόλα αυτά όμως, αν παίξεις. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς όμως στις κληρώσεις. Η ΑΕΚ είναι μέχρι η πιο δύσκολη. Γύρω, μέχρι τον τρίτο γύρο. Ε, ναι, ρε φίλε. Για... Είναι μέχρι τον τρίτο αν γύρο όμως. Αν... αποκλείομαι και μπαίνω στους ομίλους του Europa. Ο δρόμος των πρωταθλητών είναι πιο εύκολος. Γιατί παίζεις με κάτι Κροάτες, με κάτι Λευκορώσους, με κάτι Πολωνούς. Αρχικά. Μέχρι τέλους. Ναι. Ο δρόμος των μη πρωταθλητών είναι δύσκολος. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ κτλ. Γιατί πάλι θα έχει Ισπανούς, Γερμανούς. Μάλιστα. Σε κάποια φάση. Τέλος πάντων. Το 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε. Πες το και εκείνο, γιατί χρωστάμε μία από την πρώτη ώρα. Την πούμε στη δεύτερη, δεν πειράζει. Το car control. Σωστά. Για κταίο. Ναι. Γιατί είναι πρέπει να πάμε τώρα. Στα δυτικά, προέκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύωσμο. Όσοι ακούτε δυτικά, προσέξτε λίγο, γιατί και εγώ έτσι άκουγα δυτικά και την πατούσα. Παιδιά, επειδή είναι ακριβώς στην προέκταση. Πες τι. Μακρυγιάννη και Μακρυγιάννη, είναι πολύ εύκολη πρόσβαση από περιφερειακό. Πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Και ειδικά αν είσαι εδώ πέρα κέντρο και τα λοιπά, ανεβαίνεις μία από τη Λαγκαδά και τσουπ, φτάνεις κατευθείαν και κάνεις το κταίο σου πάρα πολύ γρήγορα. Μην τρώτε παπά ότι θα μπείτε πουθενά και θα μπλέξετε σε κίνηση κτλ. Car control 10-200 και θα πάτε να κάνετε το κταίο σας και να ηρεμήσει το κεφάλι σας για μία διετία. Μετά τη διετία βλέπουμε. Ο Ηρακλής νύκταρης τι κάνει στο... στον Αλφα, τι συνέδεξη. Ο νύχταρης είναι. Με ερυθρόλευκα, με ερυθρόλευκη αμφίες. Φεράρι ήταν αυτό που φόρησε, ρε φίλε. Α, είχε, γιατί είχε γίνει το σκηνικό κάτω, έχει μπει μέσα. Ξέρεις. Αποκλείεται. Τι. Τι αποκλείεται. Πρέπει να έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές. Σήμερα, ναι. Έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές. Έξω. Μας στέλνουν ότι έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές, φίλε. Μας στέλνουν μηνύματα στα κινητά μας. Ότι η Μαριλίζη έχει χαλάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Τι, μιλούσε με μια φίλη της. Κάτι, κομμωτήριο, τα μαλλιά, τι. Κάτι γινότανε. Μου λέει ναι. Ότι είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της και είναι συνεπής πάντα και μην με κατηγορείτε, έτσι μου λέει. 23, 10, 287, 8, 8, ναι, ναι, 8. Αλλά εδώ λαμβάνουμε μηνύματα του και εμένα μου ήρθανε. Και εγώ τώρα έχω. Παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνεται. Η καταγγελία αυτή είναι βαριά. Για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι εννοεί, παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνεται. Αλλού θα παίρνεις, φίλε, μήπως παίρνεις σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Περίμενε. Για τσεκάρε. Αν βγεις και στον αέρα, θα είναι μεγάλη επιτυχία να ξέρεις. Γύρισες και ξαναέφυγες, γράφει ένας φίλος. 23, 10, 2, 7 και 3, 8, άρχεται τα γάρι μου, απάντησε. Καλή. Το 3 οχτάρια πώς το παίρνεις ακριβώς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Δημήτρη. Παρακαλώ. Δημήτρη μου. Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, ναι, ναι. Πες μου τώρα τι, άστα τώρα τι δεν μπορεί να κάνουν λάθος και τα λοιπά. Ναι. Είσαι εσύ μέχρι το πρωί τι έχεις ακούσει για το Μιστακίδη τώρα. Τι έχεις μάθει. Ωπα, πα, 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 πα. Δανεισμός. Έτσι, ούτε 50-50, ούτε 60-40, ούτε 70-30. Δανεισμός, ναι. Ωραία. Άρα, ρε φίλε, δεν είμαι εκεί στις υπογραφές. Τι δανείς, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, εγώ μεταφέρω πληροφορία. Γιατί κάποια πράγματα. Όχι, αυτό. Κοιτά, όταν κατάλαβες. Σε ρωτάω σαν δημοσιογράφο, είναι πληροφορία. Όταν ανακοινωθεί επίσημα, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Πιστεύω το διαχωρισμό. Ακόμα απλά... και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Καλά, καλά. Και όφη ανακοίνωσε ότι ο ΒΟΟ είναι με οψιόν και εντάξει, η πλευρά του παίχτη λέει ότι ορκίζεται ότι είναι κλειστό. Ναι, δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ όμως εσένα που μου μετέφερε την πληροφορία. Ποιο όμως. Αυτό άκουσες, αυτό είπες. Εσύ που είσαι καλοπροαίρετος. Άλλοι... εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα είναι τώρα εδώ... να βάλουμε το δημοσιογράφο να μας... Γιατί δεν κατηγορήθηκαν τα παιδιά για το Μολέδο ή εμείς για το ΒΟΟ. Λες και πάμε εμείς να τον πουλήσουμε ή να τον αγοράσουμε. Δεν νομίζω. Μας λέγατε ότι έκλεισε ο Μολέδο και δεν έκλεισε. Ναι, ναι, αλλά ήταν σαφές ότι στο μετέφερε ο, και ο Δημήτρης και ο Σταύρος και λοιπά, ότι για τους λογικούς είναι σαφές, για κάποιους άλλους είναι... Φαντάσου να μην μπει στο αεροπλάνο Κουρμπέλης τι έχει να γίνει. Αλήτες δημοσιογράφοι. Ναι, εντάξει, και πάλι ο Πάο και έχει βάλει στο αεροπλάνο το Γάλλο, έτσι δεν είναι. Αυτό ναι.
Αλλά τώρα όπως πήγε, πήγε του Κουρμπέλη, αν δεν πει στα αεροπλάνα και δεν την υπογράψει. Χθες ο Σταύρος είπε ένα στιγμιότυπο με αφορμή το βουό. Είναι, λέει, στα γραφεία του ΠΑΟΚ και είναι ο Αμπονσά. Ο οποίος είναι για να υπογράψει. Και είναι απ' έξω οι δημοσιογράφοι. Φεύγει και λέει μισό λεπτό, λέει, ξέχασα το διαβατήριό μου. Ρε, παιδιά, μας πάω στο σπίτι να το πάρω. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Και μετά από δύο ώρες τον βλέπεις με τη βανέλα της ΑΕΚ. Εντάξει, ναι. Εγώ νομίζω ότι σε όλη την ιστορία του Μολέδου τώρα, γιατί ήταν και πρόσφατο κτλ. Όλοι, αν έπεσε κάποιο ανάθεμα, έπεσε στην ομάδα η οποία ασχολούνταν και έφαγε 18 μέρες, παρά στο Δημήτρη και στο Σταύρο και στο Σουντουλίδη και στον αυτόν και στον Άγιο. Οι δημοσιογράφοι νομίζω. Και με τον Κουρμπέλη. Και όμως χθες σου λέω για το βουό, μόλις βγάζουμε εμείς ότι πήγε στον Όφι, υπάρχει ένας φίλος που γράφει στο Λαμπαοτάρης, μας παραμυθιάζατε ότι έρχεται. Και εσύ το ίδιο μπορεί να κάνεις. Τι? Αν είσαι ο φιλάθλος. Όχι, δεν θα κάνω τέτοια. Όχι, ρε παιδιά, τώρα, άμα είναι να την πέσουμε στο δημοσιογράφο. Μα άμα ακούω το μάνατζερ του παίχτη να λέει συμφωνήσαμε και ερχόμαστε τη Δευτέρα. Δεν τον άκουσε, ρε, τώρα έχασε αυτό. Το έχασε αυτό το επεισόδιο. Ωραία. Τι είναι πιο προσεκτικό. Ναι, αλήθεια είναι ότι μόλις το γράψαμε είπε συγγνώμη. Τώρα στην ΠΑΕ μπορεί να ρίξει ευθύνη στο δημοσιογράφο. Τώρα εντάξει. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, Δημήτρη, παρακαλώ. Να λέμε και τα σωστά ωραία. Αν όλα καλά, 8 η ώρα το απόγευμα, γιατί 8 παρά 1 θα πάω και είναι στάντερ. Εγώ να σου δώσω και μια συμβουλή, ρε Μίσο, το καλοκαίρι. Τράβα διακοπές. 31 Αυγούστου γύρνα. Άσο πες το διάλογο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να σοβαρευτεί ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αρχή της... Πρόσεξε και τι πιστεύω θα σοβαρευτεί. Δυο σερί. Εντάξει, να μην το πάρω. Να σου πω κάτι, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Έχει λογική εξήγηση, θα σου πω πάρα πολύ απλά. Γιατί άνθρωποι όπως ο Σαββίδης δεν αλλάζουν. Άνθρωποι όπως ο Σαββίδης που έχουν μάθει να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να δίνουν την έγκριση στο τέλος. Ναι. Έτσι είναι ο τρόπος λειτουργίας του. Θα βρεθούν αυτοί που τον αλλάξουν. Φτάνει 31 και λέει, Πρόεδρε, ή τους παίρνουμε τώρα ή δεν τους παίρνουμε. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό γίνεται. Κοίτα να δεις, είναι και κάποιες περιπτώσεις όπως του Κουρμπέλη και του Βιερίνια, οι οποίες ήταν αναγκασμένος να πας 31. Δεν γίνεται να είναι όμως όλες οι περιπτώσεις έτσι. Άντε ο Βιερίνια, οκ, okay, κατανοητό. Αν θες στο Βιερίνια θα πας 31. Βεβαίως, ναι, ναι. Κουρμπέλη, αυτή τη στιγμή, μη λέμε τώρα ψέματα, αυτό ήθελα να πω και να κλείσω, ότι ένας παίχτης ήταν να έρθει από τη στιγμή που έφυγε ο Τσίμηρο και να μπει κατευθείαν Γιάννενα να πάει. Είναι ο Κουρμπέλη, κανένας άλλος. Αν μπορούσε κάποιος να έρθει και να μπει στην αποστολή για Γιάννενα, δεν νομίζω ότι να. Αλλά πες ότι υποθέτουμε ότι αν μπορούσε κάποιος να τον πάρει ο Λουτσέσκου στην αποστολή, είναι ο Κουρμπέλης. Δεν υπάρχει άλλος. Οπότε έκανες υπομονή. Τι να κάνω. Και από ό,τι λέτε εσείς, εμείς βάλαμε το Γάλλο, από εσείς το γράψατε στο Πάγκο 24, ότι ο Πάγκο είχε συμφωνήσει το Γάλλο, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ναι, όλα καλά και κάποια στιγμή 3 η ώρα το βράδυ μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν, ναι, ναι, ότι οι πρότες που είχατε αφήσει, ναι, βάλτε τα λεφτά στην τράπεζα. Γιατί από τη Σαμπτόρια δεν είχαν εγγραφεί πρόταση. Τέλος πάντων. Έγινε, σε καλά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είμαστε εσείς. Πού είναι ο διπλανός σας να βγει να μας πει πόσο παλτά είναι αυτό που παίρνει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε? Από αύριο πάλι. Αρρώστησε. Διάβασε ότι έρχονται. Και τα πόσα διπλά. Και αρρώστησε. Και τα πόσα παίρνει ο ΠΑΟΚ τα διπλά τώρα, συλλοφορώ και από εδώ. Αύριο αυτά. Να κλείσει μεταγραφή πρώτα και μετά. Μας έλειψε, ρε φίλε, λίγο το δηλητήριο ότι μας έλειψε. Δεν γίνεται. Από αύριο. Τέλος πάντων. Δημήτρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση. Παραπάνω και ο Κουρμπέλης από το Χάρης. Και γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Ο Κουρμπέλης από το Χάρης, δεν έχει. Εντάξει, είναι λίγο πιο δοκιμασμένος στη μεγάλη ομάδα, σήκωσε βάρος, ανταπεξήλθε, είναι και στόπερ μαζί. Του χαρίσει, καλός είναι. Όταν χαρίσει, λέμε σε είναι μεγάλη ομάδα σήκωσε βάρος, σε αυτή την κατάσταση, πούμε, ο Παναθηναϊκός τι βάρος σήκωσε? Πολύ δύσκολη κατάσταση, ναι, αυτό ακριβώς. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πέρυσι και φέτος. Η μόνη ένστασή μου με τον Κουρμπέλη δεν είναι. Αλλά σωστά λες ότι και ο Χαρίς δεν απέχει πολύ. Δηλαδή... Μία ένσταση να καταθέσω, δηλαδή, ποδοσφαιρική. Να δώσω 1,7, να δώσω και παίκτες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή. Εντάξει. Για τον Κουρμπέλη και ολόκληρη. Προφανώς θες να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Τι είναι εμφανέστατο. Τι λες? Θέλει να κάνει μεταγραφή τον Παναθηναϊκό. Να γράψει ιστορία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να γράψει ιστορία, Δημήτρη, να τον βοηθήσει. Ιστορία γράφει. Τώρα περιτύλιγμα κάνει τώρα. Θέλει να τον βοηθήσει. Γιατί προσδοκά. Του χρόνου είναι ο Παναθηναϊκός ήταν εδώ, γιατί κόψα τον Ολυμπιακό κτλ. Έπεσε στη Λακορούνια. Ναι, Λακορούνια. Άνω. Κουρμπέλης έπεσε στη Λακορούνια. Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, ας υποθέσουμε. Λέμε γιατί τώρα, ρε, ναι, μια άλλη ομάδα. Πες, ναι, μια ομάδα δικιά. Ναι, 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 ναι. Και δίναμε 1,7 και 3 παίκτες για αυτό, ναι, τι θα έλεγες? Ντροπή θα λέγαμε.
Συνήθως δεν σχολιάζουμε αρνητικά αυτά που δίνουμε, δηλαδή δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Συγγνώμη τώρα, 1,7 και οι 3 παίκτες που δίνεις είναι σαν να κοστίζει 3 εκατομμύρια. Δεν τους δίνει ελεύθερους. Εντάξει. Δεν τους δίνει ελεύθερους. Τελικά ο Μιστακίδης είναι ελεύθερο ή πάει δανεικός. Φίλε, άμα δεν δω τι γράφει το χαρτί που δεν το δω, θα μου πεις, δεν πιστεύω τίποτα. Απλά να κάνω μια παρατήρηση για τον Κουρμπέλη. Στην ιδιοκτησία λένε. Μια παρατήρηση για τον Κουρμπέλη. Στα γραφεία. Πιστεύω θα ξεκαθαρίσει τώρα που είναι εκεί ο παίκτη. Τώρα που είναι εκεί ο παίκτη θα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, είναι δυνατόν ποτέ να το χάσουν το Μιστακίδη? Δεν γίνεται. Κοίταξε. Ακόμα και αν πει θεωρητικά, λέμε τώρα έτσι, ψέματα ο ΠΑΟΚ, δεν θα πει ψέματα και ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Άμα πει θα το πουλήσουν κιόλα, το πήραμε ελεύθερο. Υπάρχει ο παίκτη. Ναι, εντάξει. Σωστό. Θα κρυθείς. Πάντως να πω κάτι για τον Κουρμπέλη. Ναι. Ο Κουρμπέλης, παιδιά, εγώ όσα χρόνια το βλέπω, περισσότερο για στόπερ μου κάνει παρά για αμυντικό χαφ. Όχι. Έγινε, καλημέρα. Στον Αστέρα τι έπαιζε? Πολλές φορές στόπερ. Αλλά περισσότερες φορές στόπερ. Αμυντικό χαφ είναι. Καλά, το είναι τώρα με το. Περισσότερο στόπερ είναι ο παίκτης παρά αμυντικό χαφ. Βαφτίστηκε εξ ανάγκης στον Παναθηναϊκό. Όχι. Αμυντικό χαφ. Το αντίθετο ισχύει. Τι. Εξ ανάγκης γίνεται στόπερ. Αυτό ισχύει. Είναι όμως παίκτης που θα μπορείς να λες. Μπορεί να παίξει και στόπερ. Βεβαίως. Τον τώρα, βάζω, τον ξεκινάω και τον γυρίζω. Βεβαίως. Πίσω στην άμυνα. Βεβαίως, έχει τέτοια ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Όσο είναι ο Κανακούδης τέτοιος, στόπερ. Αριστερό μπακ ο Κανακούδης. Όχι, παίζει και στόπερ. Έτσι πρέπει να τον βαφτίσω για να έρθει. Λοιπόν, λίγο μετά τις 11.30 συνεχίζουμε με τις γραμμές σε λίγο για όλα αυτά τα οποία γίνουν. Μεγάλη ανακοίνωση την ΠΑΕ Όφη. Σε λίγο θα τη διαβάσουμε. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Κουρμπέλη, πήγα να πω, του Μπαστακού στον Άρη. Έχει ανακοινωθεί από τον Ατρόμητο η μεταγραφή. Ακριβώς όπως σας είχαμε πει χθες, με ελεύθερη μεταγραφή στον Άρη, με τον Ατρόμητο να κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης 30%. Άρα εδώ και λίγη ώρα είναι και τυπικά παίκτης του Άρη ο Μπαστακός. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει και η σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Την πρόλαβε ο Ατρόμητος, είναι και πιο εύκολο, γιατί ο Άρης πρέπει να βάλει και φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα. Να έρθει ο παίκτης δηλαδή και όλα τα υπόλοιπα. Άρα έχει θετική έκβαση το ζήτημα της μεταγραφής του Μπαστακού στον Άρη, καθώς επαναλαμβάνω, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης με ποσοστό μεταπόλησης 30% να το κρατάνε οι Περιστεριώτες. Και τυπικά, λοιπόν, ο Μπαστακός παίκτης του Άρη. Για τον φίλο τον Κλειάνθη με ρωτάει για προγνωστικά. Δεν νομίζω ότι έχω δώσει ποτέ. Διπλά, κερδίσει ο Άρης. Να δώσουμε για όλα τα παιχνίδια της Β' Εθνικής προγνωστικά. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που έδωσα το Χ του Καραϊσκάκη με τη δόξα δράμας, κορόιδευε ο Τζορμπατζόγλου. Πάμε να ακούσουμε τους φίλους. Το Χ επίσης τον Τρίκαλα Καρδίτσα που με κοροϊδεύατε. Έλα ρε, που όλα τα έλεγες εσύ. Όχι, δεν τα έλεγα όλα, αλλά στη Β' Εθνική έχω ένα ποσοστό 80%. Καλημέρα στον επόμενο φίλο. Έχει απόλυτο δίκιο, έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά στη Β' Εθνική ο Χρήστος. Αφού βλέπω το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Δεν παίζω στοίχημα, το ξεκαθαρίζω, αλλά 9 στις 10 φορές αυτό που δίνει βγαίνει. Βλέπω το πρωτάθλημα αυτό. Το παρακολουθώ. Προφανώς, ρε φίλε, δεν μπορεί να το. Τι, θα το βλέπει ο Τζόρμπα. Και αν, να σου πω κάτι, και αν δεν ήμουν και Αριανός έτσι και τα λοιπά, θα είχα μια πιο ψύχρεμη ματιά σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί το παραδέχομαι, δεν την έχω. Μπαίνει και το συνέστημα, θα ήμουν ακόμα καλύτερος. Ναι. Αλλά μπαίνει το συνέστημα σε μερικές περιπτώσεις. Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη μου. Σε πόση ώρα να περιμένουμε δηλώσεις του Κουρμπέλη ότι θέλει να επιστρέψει στη Βραζιλία? Στη Βραζιλία. Καλό. Καλό. Σαν το Μολέτο. Τι να κάνουμε. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε Μπαστακό. Δεν βάζω το χέρι μου στο για τίποτα. Το ένα που περιμένω είναι αυτό και το άλλο που περιμένω είναι σφίνα του Ολυμπιακού. Κάνει μάτι την πρόταση και δίνει 12 παίκτες. Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Δεν θα σου πω τώρα. Και εγώ αν δω στα γραφεία της Παπάγρια υπογράφει, περιμένω. Τι ποια γραφεία, στα γραφεία, εγώ περιμένω να το δω στην 11. Έχει διαφορά. Έχει τέτοιο σε. Σήμερα είναι, παίζεις με το χρόνο σήμερα. Είναι τελευταία μέρα, φίλε. Θυμάστε το μεγάλο παζάρι που άνοιγε η κουρτίνα και έβγαινε ο Ζόγκ από πίσω. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό περιμένουμε. Καταγράφουμε τι γίνεται.
Το καλό είναι ότι προφανώς τελείωσε το θέμα του Γάλλου, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει ξεκινήσει αυτός. Το παλικάρι. Ναι, ήρθε. Έχει ξεκινήσει από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Οπότε και να στραβώσει το άλλο, πες ότι γίνονται αυτά που δεν πρέπει να γίνουν, αλλά πες ότι γίνονται. Τελείωσε. Έχουμε το Γάλλο, είμαστε καλυμμένοι εκεί στο κέντρο. Τελείωσε. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή, αυτό που έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Μολέδο, το κάνει τώρα με τον Κουρμπέλη. Είναι καλό, έτσι. Μαθαίνει η ομάδα. Τουλάχιστον δεν μπορείς να πεις, μαθαίνει. Ακολούθησε μια άλλη τακτική, είναι η αλήθεια. Τους βγάζω το καπέλο για αυτή τη φορά. Επικοινωνιακά. Έτσι, όχι όλος, δηλαδή, όχι όλος ο ΠΑΟΚ. Εγώ γι' αυτό χάρηκα περισσότερο. Γιατί διαψεύσαν στην αρχή το θέμα και μετά το αφήσαν στο background. Όχι όλος ο ΠΑΟΚ. Έτσι, όχι, φεύγει σήμερα ο Μίχελ. Αφού σε κάποια φάση νομίζαμε ότι ο Μίχελ έχει γκόμενα στην Αθήνα και κατεβαίνει να τη βλέπει. Τι αυτό κάθε τρεις μέρες. Γιατί να μην έχει. Παντρεμένος είναι, ρε. Παντρεμένος θα είναι λογικά. Άμα δεν ήταν παντρεμένος, δεν θα έλεγες έχει γκόμενα. Έχει σχέση, θα έλεγες. Εντάξει τώρα, στην πλάκα τώρα, μην το σοβαρεύουμε. Και όσον αφορά τώρα. Νοερά, θα είμαι εκεί τώρα από εκεί πέρα. Θέλει λίγη προσοχή το θέμα. Υπάρχει μεγάλη προσοχή. Θέλει λίγη προσοχή γιατί βγήκαν και οι Γιαννιώτες και άρχισαν να λένε κάτι κουλά εκεί πέρα. Και επειδή πολλές φορές ανάμεσα στους Γιαννιώτες μπορούν να μπουν και άλλοι, οι οποίοι το μόνο που γουστάρουν να κάνουν φασαρίες, λίγη προσοχή, θα έχει πολύ κόσμο. Ναι, αν ξεκινήσουν 5.000 παοξίδες και αν πάνε 7.000 στο γήπεδο και προσπαθούν να μπουν όλοι μέσα, ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί. Και στο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς κόσμο. Ωραία! Αυτό το μάτζα είναι χωρίς κόσμο. Άκουσε με λίγο, Δημήτρη. Ναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω από τρεις βλάκες σε κάθε πλευρά για να γίνει ο κακός χαμός. Δεν χρειάζεται. Θέλει προσοχή με το καλό να πάει και με το καλό να γυρίσουν. Τελείωσε τώρα. Το συζητάμε. Έγινε. Καλημέρα. Τα χαιρετήματα. Επόμενος, γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Ναι, αλλά καλησπέρα. Γεια. Καλημέρα. Ο κύριος Μάριος δεν είναι εκεί πέρα σήμερα. Έχει αρρωστήσει, κύριε, σήμερα με τις μεταγραφές του Κάτι Πάου, κάνει είναι το κινητό σας στο μεταξύ. Τι έχετε, κλείστε το ραδιόφωνο. Έχετε ραδιόφωνο δίπλα? Όχι, έχω hands free. Βγάλ το. Ναι. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι, ναι. Ο Μάριος έχει αρρωστήσει γιατί παίρνει ο ΠΑΟΚ παίκτες. Παιδιά, το μεγαλύτερο bullying, αν ο ΠΑΟΚ πάρει πρωτάθλημα, θα το Μάριος, το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό φοβάται και πώς πάει. Δεν φεύγει από τα όρια του καλαμπουριού, του κανονικού. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Μάριος κάνει κάτι πισόπλατο. Δηλαδή, μου είπαν, σου είπαν, απομυθοποιεί τα πάντα. Ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Τα πάντα. Και με τον Άρη. Και στο αγωνιστικό. Και με τον Άρη. Απλά ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στην επικαιρότητα περισσότερο γι' αυτό. Δηλαδή ήθελα να ακούσω τη γνώμη του για τις σημερινές μεταγραφές. Αύριο. Ναι. Αύριο θα πει. Το γνωστικό, ήδη στέλνει μηνύματα, αφορά... κλείδωσε το διπλό του ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό και τέτοια μηνύματα στέλνει, να ξέρεις. Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Δημήτρης συμφωνώ λίγο με Χρύσανθο. Όσον αφορά τον Κουρμπέλου, θεωρώ είναι καλύτερο στόπερ από τον. Όσο τον έχω δει έτσι τώρα, δεν έχω κάνει και καμιά ανάλυση του παιδιού. Δεν έχει τόσο τις δημιουργικές αρετές και το κουβάλιμα της μπάλας. Αυτό δεν αποκλείεται να είναι ένα εξάρι. Δεν το αποκλείεται, ναι, ένα καλό εξάρι. Αποκλείεται για ομάδα, ναι, που κάνει πρωταθλητισμό, αποκλείεται, φίλε. Ναι, καλά. Αν δεν πατάει, ναι, το εξάρι και το οχτάρι περιοχή, τι αδεάστο. Μόνο να κόβει, δηλαδή, το εξάρι. Είναι πολύ καλός κόφτης, είναι καλύτερος κόφτης και πιο δυναμικός από τον Τζιμπέλο. Δηλαδή είναι καλύτερος από τον Βιτόλο. Όχι. Όχι. Με τι, ρε φίλε, τώρα. Υποτίθεται έχει ανέβει επίπεδο. Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι στόπερ. Σε καμία περίπτωση. Μα είναι στόπερ αυτός. Τι λες, μωρέ. Καλά, εντάξει. Μπορεί να πει στον Αστέρα, Δημήτρη, έπαιζε μόνο στόπερ. Όχι μόνο στόπερ. Έπαιξε πολλά παιχνίδια. Ως στόπερ είχε ξεκινήσει, ο Ζουνίδης τον έβαλε και ως εξάρι. Στον Αστέρα πήγε ως στόπερ και έπαιζε στόπερ. Μετά ο Ζουνίδης, ναι, ναι, όταν δεν είχε πλέον επιλογές στα χαφ, τον έβαλε και χαφ. Και φέτος, επειδή δεν έχει κανέναν, τον έχει καθιερώσει εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ο άλλος Δημήτρη είναι. Ο άλλος, ο Μουλέν, θα γίνει μεγάλο πουλέν. Γιατί? Θα γίνει μεγάλο πουλέν. Γιατί? Επειδή είναι Μουλέν. Δηλαδή, άμα του λέγανε, συγγνώμη, άμα το λέγανε Μουλένοβιτς, τι θα έλεγες? Όχι, όχι, δεν το λέω επειδή κάνει, ταιριάζει καλά με το που λένε, ναι, αλλά γιατί έχει και αριθμού στην καριέρα του, κάτι που δεν έχει ο Τσιμιώτ, είναι και γρήγορος και δυναμικός. Ναι, έχει καλή τεχνική. Το κεφάλι είναι πάντα αυτό. Εξάρι είναι και αυτός. Καλή τεχνική που έχει. Πιο πολύ είναι οχτάρι, κυρίως οχτάρι είναι. Μάλιστα. Δεν είναι εξάρι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ο Μαουρίτσιο τι παίζει? Οχτάρι. Ο Μαουρίτσιο παίζει οχτάρι. Άρα μου λένε έρχεται για αναπληρωματικό στο Μαουρίτσιο. Όχι, μου λένε θα παίξει μαζί με τον Μαουρίτσιο στα χάφ, όπως είπε ο Τσίμιωτ, δύο οχτάρια. Και εξάρι ποιος θα είναι? Πολλές φορές κάνει. Άρα θα έχεις δύο οχτάρια
Και ο ένας θα έχει ψευτοεξάρι ρόλο. Τώρα τι έχει. Ακόμα και ο Τσίμηρο ότι ήταν ένα ερμαφρό εξάρι. Δεν ήταν καθαρό εξάρι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, να σου πω κάτι. Δεν δε θέλω να το κάνετε, είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ρε παιδιά δεν παίρνετε ένα κανονικό εξάρι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον διαθέτει 700, 800, 900 χιλιάρια για τους παίκτες. Χρήσανθε, ο ΠΑΟΚ κάνει το έγκλημα. Έχει λεφτά και δεν έχει έναν ποδοσφαιράνθρωπο. Πώς δεν έχει, να συντονίσει. Δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρός. Θα μου πεις όλοι όσοι έχεις είναι διαιτητάνθρωποι. Ο Μίχελ, ο Σαραϊδάρης, ο Πεβεκέλης. Είτε θα είναι διαιτητάνθρωποι για δημόσιες σχέσεις, είτε θα είναι τεχνοκρατικοί λογιστές, είτε θα... Δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιράνθρωπος. Ξέρεις γιατί θα συμφωνήσω μαζί σου. Απαιτώ τώρα να κάνουμε κίνηση για Μυροφορίδη. Θα το ήθελα να το στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι για ξένους, δεν είναι ο Μύρο, είναι για εντός συνόρων. Πρόσεξε όμως. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν επί Ζαγορά και τα λοιπά είχε άλλα στραβά στα οικονομικά του κτλ. Αλλά είχε με Σάντος τις καλύτερες δυνατές επιλογές με βάση τα χρήματα που διέθετε. Και τα χρήματα που διέθετε ήταν στην αποκάτω σκάλα σε σχέση με αυτά που διαθέτει τώρα. Δηλαδή ήταν των 300. Με αυτό σου λέω. Με των 300 και των 400.000 ήταν οι παίκτες. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πώς δεν μπορείς να φέρεις ένα Βιτόλο, έναν ναυτί που είχε ο Άρης. Αυτό θα μας απαντήσει ο Δημήτρης, θα ξέρει καλύτερα. Έναν Γκαρσία. Καταρχάς απάντησε ο προπονητής. Έναν Γκαρσία, ρε φίλε, να μην φύγω. Για λόγο, φέρνει τον Κουρμπέλη. Που δεν μπορείς να φέρεις. Πρόσεχε. Έναν Γκαρσία, όχι τον δικό σου, τον δικό μου. Τον Γκαρσία. Ένα τέτοιο παίχτη δεν μπορείς να φέρεις. Έγινε καλημέρα. Δεν φέρνεις στην ομάδα σου έναν, να το ξεφτυλίσω τώρα τελείως, Νεμπεγλέρα. Έναν δηλαδή παίχτη, ο οποίος είναι σκυλή. Φέρνει τελικά τον Κουρμπέλη, ρε φίλε. Τι να λέμε. Μα δεν είναι, δεν έχει. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Τι λες, ρε. Δεν είναι το εξάρι. Ναι, καλά, εντάξει. Εσείς πείτε ότι είναι. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ με μην αρέσει ο Κουρμπέλης. Ναι, παρακαλώ. Εγώ μιλάω, παιδιά. Ναι, 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 εσείς. Καταρχήν, Δημήτρη, στο φίλο το προηγουμένως που είπε ότι ποια είναι η διαφορά με το Χαρίση, την είπατε και οι δύο. Ότι ο Χαρίσης δεν μπορεί να παίξει στόπερ. Ναι, είναι διαφορά βεβαίως. Είναι μια διαφορά. Δεύτερον, για το Χρύσανθο που λέει, ο Κουρμπέλης είναι παιδιά εξαίρε. Εκ περιτροπής τον βάλανε 2-3 φορές και έμεινε λίγο στον Αστέρα Τρίπολης στο περπίσω και στον Παναθηναϊκό. Πέρσι, ειδικά στην πολύ καλή πορεία του Παναθηναϊκού με τον Ουζουνίδη, που θυμόμαστε προς το τέλος, δεν έπαιζε σε δερμπακ. Έπαιζε Μολέδο Κουτρουμπής πίσω, στόπερ, και ξάρει ο Κουρμπέλης. Μια χαρά είναι και τα στατιστικά του στα κλεψίματα και τα λοιπά. Τώρα αν πατάει η περιοχή, δεν πειράζει, πατάνε οι άλλοι. Ναι. Και πολλές φορές στα στημένα σίγουρα πατάει η περιοχή. Λοιπόν, στημένα εκτελεί μου λένε πολύ καλά. Στα στημένα πατάει η περιοχή και το στόπερ, τι πάει να πει αυτό. Έτσι, ναι, όχι, μιλάω επειδή λες ότι... Και ο Βαρέλα πατάει η περιοχή. Ένα εξάρι που δεν πατάει... Όταν λέμε δεν πατάει η περιοχή, άκουσε με λίγο. Σημαίνει ότι υπάρχουν εξάρια τα οποία στη ροή του αγώνα απειλούν και υπάρχουν και εξάρια τα οποία έχουν περισσότερες αμυντικές ικανότητες. Καμία αντίρρηση. Και άρα το ζητούμενο είναι... Το ζητούμενο είναι... Τι περιοχή πάταγε ο Βιτόλο. Κι όμως ο Βιτόλο πατούσε. Πατούσε ο Βιτόλο. Αλλά ο Βιτόλο μιλάμε για ένα σκύλο τώρα, έτσι. Τι πατούσε περίπου. Ακριβώς σαν μιλάμε σκύλο, για ένα σκύλο. Μιλάμε για ένα σκύλο το Βιτόλο. Τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Σαν το Βιτόλο, ή σαν τον ναυτί που είχε ο Άρης, δεν έχουν έρθει παίκτες τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι είναι ίσως το πιο σύγχρονο. Κοίταξε, κουβέντα για το ποδόσφαιρο κάνουμε. Φίλε μου, κουβέντα και το ποδόσφαιρο κάνουμε. Το αν θα είναι καλός ως εξάρι ή αν θα είναι καλός ως στόπερ, θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι. Μα δεν κουβεντούλα κάνουμε. Καμία αντίρρηση σε αυτό που λες, κουβέντα κάνουμε. Και εγώ διαφωνώ έτσι με αυτό. Αλλά σου λέω και πάλι ο Σκίμπε στην εθνική. Και καλά, τις προπονήσεις που κάνει. Έλα, μη μου βάζεις τον Σκίμπε τώρα. Μη μου τον βάζεις. Δεν τον έχει βάλει ποτέ πίσω. Μη μου βάζεις τον Σκίμπε ως μέτρο σύγκριση. Μη μου βάζεις τον Σκίμπε. Έχει βάλει να παίξει ο Δόνης Σέντερφορ. Πώς το λένε σύγκριση κτλ. Το Σαραβάκο που έχει τη δυνατότητα να ότι την έχει, την έχει. Ότι την έχει, την έχει. Πού το χρησιμοποιεί. Αυτό σου λέω. Κοίταξε, και ο Κουρμπέλης ότι την έχει τη δυνατότητα να παίξει αμυντικό χαφ και έχει τα χαρακτηριστικά, τα έχει το παιδί. Μην το βγάλουμε τώρα. Εκεί θα τον βάλει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα τι θα κάνει ο προπονητής ή που θα τον βάλει. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής. Έχει ένα προπονητή και επιτέλους στον ΠΑΟΚ
ανεξάρτητα από αυτά που λέγονται, οι παραφιλολογίες κτλ. Mm-hmm. Επιτέλους, και το πιστεύω σε όλες τις ομάδες, πρέπει κάπου να ξεμπλοκάρουν και από αυτό το μανατζεριλίκι να πούμε που έχει καταστρέψει πολύ κόσμο. Αυτό τι να ξεμπλοκάρουν. Και αυτό... να ακούνε τον προπονητή. Α, τι θέλει δεν ο προπονητής. Υπάρχει αυτό. Πάρ' του αυτό, ναι. Σε καμία ομάδα δεν θα ξεμπλοκάρει κανένας. Εδώ δεν μπορούν να ξεμπλοκάρει η Μίλαν, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτη. Θα ξεμπλοκάρουν οι ομάδες στην Ελλάδα. Τι λες τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι, φίλε μου. Δεν μπορούν να ξεμπλοκάρουν, αλλά ο προπονητής ζητάει αυτό που θέλει. Καλά. Άλλο που δεν ξεμπλοκάρουν. Και άμα φύγει ο προπονητής την 7η αγωνιστική, δηλαδή αν θα σου πω να πάει στην ομάδα σου. Έφερνε ο Στανόγεβιτς 10. Ναι. Τι θα γινόταν μετά. Τι να γίνει, δεν μπορεί ποτέ να το βάζεις έτσι. Ο οργανισμός. Πάντα πρέπει να το βάζεις με θέμα τον προπονητή. Ο τεχνικός διευθυντής παίρνει τους παίκτες σε συνεννόηση με την ομάδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έγινε φίλε, καλημέρα. Έχουμε άλλον ένα φίλο. Ο προπονητής είναι υπάλληλος, προπονεί. Καλημέρα. Καλημέρα Μπόλεκ και Λόλεκ. Καλημέρα Δημήτρη. Θα το μεταφέρουμε στο Λόλεκ. Ο Μπόλεκ λείπει αλλά μας ακούει, δεν πειράζει. Βέβαια. Έχω δύο θεματάκια. Το ένα είναι θα κράξω τον ένα, και, αλλά το θα τα αφήσω τελευταίο. Εντάξει, δεν έχετε ιδέα για τον Κουρμπέλη όσοι βγήκατε και μιλήσατε και με το Χρήστο. Ιδέα δεν έχετε. Καθόσαστε και μου σχολιάζετε και κρατάτε και τη γραμμή τζάμπα. Γι' αυτό ο Ζήζος θα είναι 100 χρόνια πιο μπροστά από εσά. Ο Κουρμπέλης όλοι λέτε τα ίδια και τα ίδια, μπορεί και στόπερ και δεξιά αμυντικό ή αριστερό αμυντικό. Ένας όμως δεν είπε το πιο σημαντικό. Ναι. Πανάσχετη. Ναι. Που με βγαίνετε και στα ράδια όλοι. Πες. Ο Κουρμπέλης το πιο σημαντικό είναι στον ΠΑΟΚ τώρα που διεκδικεί το πρωτάθλημα επί ίση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή ναι. να γίνει εσωτερική αλλαγή όταν θα βάλει έναν πτυχή εκεί στην επίθεση εκεί τάκ να κάνει την εσωτερική αλλαγή γιατί μπορεί να παίξει. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα ότι αύριο ή την Κυριακή θα τον βάλω αμυντικό χάφι ή κεντρικό αμυντικό. Το είπα ρε φίλε, το είπα αυτό που το λες. Το πιο σημαντικό ναι. είναι... Βρε Λόλεκ και Μπόλεκ ξένα, το είπαμε αυτό. Είναι απίθεση, δεν έχεις ιδέα που μπαλάρε. Έχεις δίκιο, έχεις ιδέα εσύ που το καλοκαίρι μας έλεγες ότι θα είναι ο πόντος 10 βαθμούς πάνω. 9 στους 10 παοξίδες που θέλουν στην Αλφα Εθνική. Η Μητασόν ήταν, αυτή δεν ήταν παοξίδες. Δεν ισχύει αυτό 9 στους 10, όχι. Αυτή δεν ήταν παοξίδες. Δεν υπάρχει περίπτωση παοξής να σε θέλει στην Αλφα Εθνική. Εγώ εμένα δεν θέλουν με το ψευτοποντιακό της και θέλουν εσένα. Μας πουλάς παπάσο. Ζιζού, καλή ράδιο. Επιτυχία Παπαδί. Με τον Κισαμικό. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε τελευταίος. Γεια σας. Καλημέρα, παιδιά. Χαίρετε. Λοιπόν, επειδή κάναμε και μια αναδρομή στο παρελθόν και μου θύμισες κάτι και ωραία αλλά και άσχημα σκηνικά, όπως έλεγες για Μπατιόν, όχι Κάμπορα. Καταρχάς, παρένθεση, εκείνο το 2-2 στο Καφτατσόγλιο ήταν αμαρτία. Έπρεπε να είχαμε νικήσει 1-5 τώρα. Σωστό. Ένα αυτό. Είναι, δεύτερον, είναι το μάτς με το σιφάκι αυτό. Και κάθε έτσι. Φορά που ακούω αυτό το όνομα Χρήσανθη, δηλαδή μου γυρνάνε τα μυαλά, κανονικά όμως ναι. μου γυρνάνε τα μυαλά, εγώ όλα είναι, ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει. Εγώ το 2010, αυτό το που έγραψε η ιστορία 4-1 φίλε, εγώ δεν το ξεχνάω. Το 1-3 έγινε 4-1 με τα έσχη, άμα το θυμούνται αυτό κάποιοι. Πέρα που μετά στο δεύτερο γύρο νικήσαμε 2-0, εγώ ξέρω ότι αυτό το 1-4-1, δεν υπάρχει ρε φίλε. Του βάζει το πέναλτι ο Βιτόλο. Μπράβο και το βάζει και βγάζει φανέλες και πανηγυρίζει λες και πήρε το τάπιο. Με το σιφάκι και με το φίλε δεν μπορώ να ακούω πια αυτό το όνομα ειλικρινά σου μιλάω δηλαδή τώρα έτσι. Μετά κοίταξε ό,τι έκανε στον Άρη, ό,τι έκανε στον Άρη το έκανε και στον Πάπο. Βιτόλο. Το μεγαλύτερο τσογλάνι να πούμε. Σιγά μου. Για τον ποδοσφαιριστή μιλάμε τώρα. Τι παθαίνεις. Κοίταξε, η διάποψη έχουν και οι δικοί σου. Με το Βιτόλο. Αυτό το πώς σε έκανε με τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Δεν θυμάσαι. Δεν είναι, τον Πάοκ βρίζανε. Φίλοι μου στέλνουν πολλά τα πινακάκια από το Transfer Markt που δείχνουν ότι ο Κουρμπέλης τελευταία χρόνια έχει παίξει 88 μάτσο κεντρικό ως χαφ και 43 ως στόπερ. Δεν και πάλι έχει... πολλά μου φαίνονται τα 43. Να σας πω κάτι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν μιλάμε για τον Κουρμπελίνιο.
για να βλέπω το transfer market ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ένα παιδί που παίζει στην Ελλάδα. Ναι, για το που έπαιξε πιο πολλές φορές. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν. Ναι, και όταν, δηλαδή, τον, και όταν λοιπόν τον ξεκινούσε ως αμυντικό χαφ και τον γύριζε στόπερ, τι γράφε, τι έπαιρναν από μία ψήφο. Μα εδώ μιλάμε για 120 μάτς, άρα περίπου για τρία χρόνια. Πόσες συμμετοχές έχει λοιπόν ο Κουρμπέλης στην Αλφαεθνική? 120-30. Πόσες με τον Αστέρα και πόσες με τον Παναθηναϊκό? 30 με 100 περίπου να είναι. 30 στον Αστέρα και 100 στον 30 Παναθηναϊκό. 30 στον Παναθηναϊκό, ένα χρόνο παίζει στον Παναθηναϊκό. Το χειμώνα πέρυσι τον πήρανε. Εγώ θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά του παίχτη δεν είναι για εκεί. Εντάξει, ο καθένας. Και φίλε μου, δεν σύγκρινα τον Νεμπεγλέρα με παίχτες που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά θα σου είπα ότι τέτοιον παίχτη πάντως δεν έχεις. Εννοεί ένα σκυλί, εννοεί τέτοιο πράγμα. Αυτό εννοώ. Δεν είπα ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος. Σου είπα όμως ότι τέτοια χαρακτηριστικά παίχτων, ένα εξάρι που να δαγκώνει, που είχες στο παρελθόν. Και σου έφερα παραδείγματα παιχτών που έπαιξαν εδώ στις ομάδες μας. Ο Βιτόλο είναι το κύριο παράδειγμα. Ο Ναυτή είναι ακόμα καλύτερος. Ο Ναυτή είναι καλύτερος από τον Βιτόλο. Απλά δεν είχε το μυαλό του στο κεφάλι του. Ούτε 202 ισχύει αυτό, διαφωνούμε δηλαδή. Δεν πειράζει, λέγεται ο Μιστακίδη, επιστρέφει ο Ενρίκη. Τι λες, φίλε. Ο Μιστακίδης είναι περιουσία του ΠΑΟΚ. Περιουσία που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είναι η διαφορά του Βουό με τον Μπαστακό. Ο Βουό είναι πιο φανταζή, πιο τέτοιος, πιο... αλλά ο Μπαστακός μπορεί να εξελιχθεί, γιατί είναι 21 χρονών, σε περιουσία για τον Άρη. Όπως όταν ο Καπνίδης, που τώρα λένε κάποιοι φεύγει ο Καπνίδης, ήρθε στον Άρη στη Γάμα Εθνική για δοκιμή. Πήγε στο Ρήσιο δηλαδή και μια εβδομάδα τον δοκίμαζε ο Καλαϊτζίδης να δει αν θα τον πάρει. Προσέφερε ο Καπνίδης. Φυσικά και πάρα πολλά και μπράβο στον Αντώνη και για τον τρόπο που. Πού πήγε, Αντρικαλά? Στη Δόξα. Στη Δόξα, αυτό στη Δόξα. Ξέρεις ποιος άλλος πήγε στη Δόξα? Ποιος? Ο Γεωργιάδης. Ποιος Γεωργιάδης? Όχι ο... του ΠΑΟΚ ο παλιός. Ο Γεωργιάδης. 21. Αυτός. Και στα Τρίκαλα ποιος πήγε, γνωστός? Ο Ελουντούλου. Ο Ελουντούλου πήγε στα Τρίκαλα. Κόπηκε τον Άρη. Αφού μας ξεφωνήσανε δύο μέρες, τι είναι αυτά που λέτε, δεν κόπηκε, δεν έκανε, δεν έρανε, τελικά κόπηκε. Άμα σας το λέω ότι κόπηκε, κόπηκε. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Ξέχασα να διαβάσει το κάλεσμα του Όφη να πάνε οι φίλοι μας στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Τι κάλεσμα της ΠΑΕ Όφη. Τι ναι, ναι, ρε. Ανασυγκρότηση, αναγέννηση. Ελάτε στο γήπεδο, λέει. Τους παρακαλά να πάνε στο γήπεδο. Νέο ξεκίνημα για τον Όφη. Ναι, πάλι σε αγώνα. Πώς τον είπαμε? Όμποι, Όφη. Πάλι ξεκίνημα, νέο αγώνα. Δεν παίζει εγώ αύριο. Τρέχουν τώρα όλοι. Τρέχουν εκεί οι παίχτες, παράγοντες, προπονητές. Ακόμα με Κουρμπέλη, τι γίνεται? Κάτσε να έρθει. Μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ο Κάτσε στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αλλά τελείωσε με τον ΠΑΟΚ και πάει στον Παναθηναϊκό. Δανεικός. Ό,τι και να γίνει με Κουρμπέλη. Δεν νομίζω ότι και να γίνει. Τι αν δεν έρθει Κουρμπέλης, πώς θα. Και πώς, αφού είναι εκεί, άμα υπογράψει, θα πει μετά. Όχι, τώρα δεν τον δίνω. Προφανώς αυτά ανακοινούνται μαζί, ταυτόχρονα όλα μαζί. Τι λες, φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή λες εσύ. Ναι. Λες εσύ. Σας έχω ικανούς. Να πάει ο Κάτσε δανεικός, ναι. Ο Κωνσταντινίδης δανεικός, ναι. Και την ώρα που είναι να πάει και ο Μιστακίδης, θα πει: Ωπ, δεν έρχεται! Αυτά είναι. Δεν νομίζω. Δηλαδή, άμα κάνεις και αυτό. Πάμε να πει δούμε. Όχι ο Κουρμπέλης. Μέχρι τώρα έχει πει ναι, τώρα με δεμπίστερο πλάνο. Άμα έχει πει ναι, το παιδί, εντάξει. Ξεκινάμε με ΠΑΟ 24 για να καλύψουμε όλα αυτά και να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που θα μας πούν κάτι παραπάνω, ειδικά για τους ξένους παίχτες που έρχονται στον ΠΑΟΚ.